συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση του Εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, με θέμα ημερήσιας διάταξης, εξέταση μαρτύρων. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στην σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, μας ενημερώνουν ότι τον βουλευτή κύριο Παναγιώτη Δουδονή θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Γιώργιος Νικητιάδης. Από την κοινοβουλευτική ομάδα Ελληνική Λύση, μας ενημερώνουν ότι τον βουλευτή κύριο Παύλο Σαράκη θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Παράσχος Παπαδάκης. Από την κοινοβουλευτική ομάδα Νίκη, μας ενημερώνουν ότι τον βουλευτή κύριο Τάσο Οικονομόπουλο θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Νικόλος Βρετός. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι ο κύριος Πολυχρόνιος Ακριτίδης, πρώην πρόεδρος της Εργοσέ για τη χρονική περίοδο 2019-2020, και ο Δημήτριος Τσοτσορός, διευθυντής έργων Εργοσέ. Παρακαλώ πολύ να περάσει ο μάρτυρας. Ναι. Θα έρθει αργότερα, γιατί έχει μια υποχρέωση. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Πολυχρόνια Κριτίδη, στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής μας. Να περάσουν οι φωτογράφοι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μάρτυρα, πριν δώσετε τον όρκο σας, πέστε μας, σας παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σας, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και την επαγγελματική σας ιδιότητα. Ακριτίδης Πολυχρόνιος, του Παναγιώτη και της Κλειού, δηλαδή η μητέρα μου. Γεννήθηκα το 1965 τον Νοέμβριο στην Πτολεμαϊδά. Είμαι τοπογράφος μηχανικός συγκοινωνιολόγος. Τι άλλο μου ρωτήσατε να πω? Τα είπα όλα. Τον όρκο σας, λοιπόν. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Ορκίζομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κριτίδη, πριν προχωρήσουμε στην εξέταση από τον πρώτο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε τον λόγο για τον οποίο βρισκόσαστε σήμερα εδώ. Θα θέλαμε μια γενική σας τοποθέτηση, ολιγόλεπτη, σχετικά με την γνώση σας πάνω στο θέμα αυτό. Ναι, εγώ ανέλαβα σε συνέχεια εισήγησης και της κυβέρνησης. Με συγχωρείτε πολύ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Συνήθως ο μάρτυρας μιλάει για το βιογραφικό του. Δεν κάνει τοποθέτηση. Το είπαμε και ήσασταν ίσως έξω. Είπαμε όλοι ότι να του δώσουμε τη δυνατότητα να πει πέντε πράγματα που μπορεί να κλειδώσει κάποια από τον χρόνο του. Το μικρόφωνο σας, νόμιζα ότι ήσασταν. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε με όσους ήταν εδώ ότι καταρχήν πάμε σε, ήσασταν νομίζω για τις 15 λεπτές ερωτήσεις και τον χρόνο, και από εκεί και πέρα, για να μην χάνει ο πρώτος εισηγητής χρόνο από τα γενικά, να κάνει μια γενική, εννοείται το βιογραφικό του, και μια γενική τοποθέτηση, έτσι ώστε ο εισηγητής να μπαίνει κατευθείαν στην ουσία του ζητήματος. Είπαμε μια ολιγόλεπτη, το πολύ πεντάλεπτη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι ορίστε, παρακαλώ.
Ήθελα, επειδή είχαμε χθες το ίδιο θέμα, γιατί δεν πάμε με την κοινοβουλευτική σειρά? Πάμε, αλλά ο κύριος Τσαυδαρίδης λείπει σε μια επιτροπή. Θα έρθει αμέσως, μόλις θα προχωρήσουμε κανονικά τη διαδικασία και μόλις έρθει θα συνεχίσει. Είμαι τοπογράφος μηχανικός γενεολόγος. Διατέλεσα πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕΑ από το χρονικό διάστημα στα τέλη Οκτωβρίου ως και στα τέλη Ιουλίου του 2020, Οκτώβριο του 2019, σε συνέχεια πρότασης του τότε Υπουργού, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και μετά από ακρόαση και από τη Βουλή. Ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και πριν τη θέση μου στην ΕΡΓΟΣΕΑ. Συγκοινωνιολόγος και τοπογράφος μηχανικός, έχω ασχοληθεί με πολλά συγκοινωνιακά έργα και μελέτες και με πολλές μελέτες του κτηματολογίου. Αυτή τη στιγμή είμαι διευθύνων σύμβουλος της Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ. Όχι, είμαι, αλλά ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαι διευθύνων σύμβουλος της Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ. Όχι, ενώ έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η αρχή, οπότε είναι σε μεταβατικό στάδιο, το είπα. Και αναφορικά με το τραγικό αυτό δυστύχημα, έχω να πω, γνωρίζω αυτά που έγιναν στο διάστημα που ήμουν εγώ πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ. Ως μη εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ. Θέλετε πριν ξεκινήσει ο κύριος Κόκαλης να πείτε κάτι σχετικά με την χρονική διάρκεια της δικής σας θητείας, κάτι που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο ατύχημα? Αυτό που έχω να πω είναι τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όσον αφορά την επιμέχη σύμβαση, την 717, στο διάστημα που ήμουν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω αν θα γίνει στην ερώτηση, μπορώ να σας πω το ιστορικό, νομίζω να μην σας κουράζω. Φαντάζομαι ότι θα με ρωτήσετε τώρα, είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν νομίζω ότι χωράνε και πολλά λόγια. Οπότε ας μην πω περισσότερα. Κόκαλη, έχετε τον λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτης, είπατε ότι ήσασταν μη εκτελεστικός πρόεδρος. Σας είχαν χωρηθεί κάποιες αρμοδιότητες? Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο μόνο. Ναι. Μάλλον μην το κλείνετε καθόλου. Συγγνώμη. Όχι, δεν είχα αρμοδιότητες εκτελεστικές. Είχα μία εκτελεστικές αρμοδιότητες. Είχα αναλάβει μόνο το να προσπαθώ να συντονίζω και να διαχειρίζω την εξωστρέφεια, την ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΡΓΟΣΕ για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, δεν χειριστήκατε την επίμαχη σύμβαση 717. Όχι. Όσον αφορά το... Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα για τους λόγους που διερευνούμε, που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα, γνωρίζετε να πείτε κάτι, θέλετε να πείτε κάτι? Τι συνετέλεσε, τι έφταιξε, δεδομένης και της εμπειρίας σας, αλλά και το ότι είστε συγκοινωνιολόγος, αν άκουσα καλά. Ναι, είμαι συγκοινωνιολόγος. Ναι. Έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στην Και Μαρία. Να τη συμπληρώσω λίγο την ερώτηση, συγγνώμη κύριε Μάρτης. Έχουν αποδοθεί ήδη οι ποινικές ευθύνες στο Σταθμάρχη και σε κάποιους άλλους στον ΟΣΕ. Από εκεί και πέρα, εσείς θεωρείτε ότι η ύπαρξη αυτοματοποιημένων συστημάτων ασφαλείας όπως το ETCS, φωτοσήμανση, ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοίκηση θα απέτρεπαν και πόσο κάθε σύστημα ξεχωριστά? Να ξεκινήσω από αυτό. Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις ασφάλειας είναι απαραίτητο να λειτουργεί και να εφαρμόζεται. Κατά κύριο λόγο, για να μπορέσει να εξαλείψει αυτό που όλοι λέμε το ανθρώπινο λάθος ή να το ελαχιστοποιήσει, γιατί πάντα θα υπάρχει αυτό. Οπότε έπρεπε να εφαρμοστεί και μάλιστα σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε και, αν θέλετε, από όσο μπορώ να γνωρίζω, στους 9 αυτούς μήνες και η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, συνεχίζοντας την σύμβαση την 717, η οποία θα βοηθούσε όχι μόνο και πριν αλλά και μετά στην βελτίωση της ασφάλειας κίνησης των σιδηροδρόμων. Σιδηροδρόμοι που θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή μεταφορικά μέσα στον κόσμο, και έτσι πρέπει να είναι. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη, το έχετε υπόψη σας, έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει? Το έχω διαβάσει.
Κανένα από τα οσάνο τα οποία είπαμε προλίγου συστήματα δεν λειτουργούσε. Δηλαδή ούτε το ETCS, ούτε τη τηλεδιοίκηση, ούτε και η απαραίτητη φωτοσύμαση. Γνωρίζετε κάτι από αυτού, όφιλε η διοίκηση ως έργος ή κάποιος άλλος ή το Υπουργείο να το προτάξουν ή να κάνουν κάτι άλλο προκειμένου να υπάρχουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας? Το αν λειτουργούσαν όχι δεν μπορώ να σου το πω. Είναι αυτά που έχουμε διαβάσει και αυτά που ξέρουμε όλοι και ούτε το ξέρω ίδιος τους άλλους, έλειπα και πάρα πολύ καιρό από την ΕργοΣΕ. Αυτό που μπορώ να σας πω όσον αφορά την ΕργοΣΕ, η οποία είναι αρμόδια για να εκτελεί το έργο, το σιδηροδρομικό έργο, δεν είναι αρμόδια, όπως ξέρω, ούτε για τη λειτουργία ούτε για την κίνηση. Σε όλα αυτά τα θέματα όμως παντού και σε όλο τον κόσμο, και είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν τα συστήματα, θα πρέπει να υπάρχει και να εφαρμόζεται αυστηρά και με βλάβη ένας κανονισμός κίνησης, λειτουργίας και κίνησης. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, γιατί κάθε ένα έχει τις περιπτώσεις, το έχει τις υποπεριπτώσεις και προλαμβάνει αυτά που δυστυχώς, γιατί το συγκεκριμένο τρένο, όταν ήμουν και φοιτητής, το έπαιρνα και πολύ συχνά και εγώ για να πηγαίνω στο μέρος μου. Προλαμβάνει αυτά που ζήσαμε και εύχομαι ποτέ να μην ζήσουμε ξανά στην Ελλάδα. Σιδηρόδρομοι πρέπει να γίνουν και είναι ασφαλές μέτρο, ασφαλές μέσο, και αυτό διασφαλίζεται με την ευλαβική εφαρμογή των κανονισμών. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε συστήματα ασφαλείας. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να σας πω, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Ο κανονισμός δεν είναι ένας κώδικας, να το πω έτσι, αντίστοιχος οδικής κυκλοφορίας? Από όσο ξέρω, ο κανονισμός κυκλοφορίας είναι ένας κώδικας, κάπως έτσι είναι, τον οποίο συντάσσει ο ΣΕ κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα δεδομένα της γραμμής του, μετά από μια επιτροπή, στην οποία δεν συμμετείχε και η ΕργοΣΕ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, και στην οποία εφαρμόζονται αυτά που πρέπει να εφαρμόζονται κατά κίνηση του τρένου. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στη γραμμή, βεβαίως. Θέλω να πω για το ETCS. Το ETCS, σύμφωνα με το πόρισμα Γεραπετρίτη, εάν υπήρχε, θα εκμυδένιζε την πιθανότητα δυστυχήματος. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε σχέση με τον κανονισμό λειτουργίας? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν είμαι ειδικός να σας απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα θα ελαχιστοποιούσε το κίνδυνο ενός... Ακόμη και με ανθρώπινο λάθος. Θα προσπαθούσε να προλαμβάνει το ανθρώπινο λάθος. Τώρα βέβαια πολλά μπορούν να έχουν γίνει και μπορούσαν να... Το νόημα για αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας δεν είναι να προλαμβάνουν ανθρώπινο λάθος? Να βοηθούν ή να θεραπεύουν. Να θεραπεύουν όσο μπορούν. Τουλάχιστον να προλαμβάνουν όσο μπορούν να προλάβουν. Πάντα θα υπάρχει το ανθρώπινο λάθος, αλλά αυτά είναι ένα εργαλείο παραπάνω να το προλαμβάνουν. Ο κανονισμός λειτουργίας προβλέπει την εγκατάσταση του ETCS? Δεν το γνωρίζω αυτό. Το κανονισμό λειτουργία είναι το ΟΣΕ. Ή προβλέπει τη συμπεριφορά των εργαζομένων? Ο κανονισμός λειτουργίας, όπως όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας, οποιοδήποτε οδικών ή οτιδήποτε κανονισμός λειτουργίας ασφαλείας, προβλέπει τις διαδικασίες, τα μέτρα και ό,τι πρέπει να κάνεις σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στην γραμμή, στο αεροπλάνο ή σε οτιδήποτε άλλο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο που θα έλεγε λειτουργία του τρένου χωρίς το ETCS που αναφέρεται πριν, και κάποιο κεφάλαιο, αν αρχότερα λειτουργούσε με τη λειτουργία αυτή, είτε σε περίπτωση βλάβης, γιατί μπορεί να υπάρχει και βλάβη, μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα. Αυτός είναι ο κανονισμός λειτουργίας σε γενικές αρχές, από όσο γνωρίζω εγώ ως κανονισμός λειτουργίας γενικότερα. Ναι, απλά για να καταλάβουμε, ο κανονισμός λειτουργίας είναι μια περιγραφή ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κάποιων μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την κίνηση, την ασφαλή κίνηση. Εάν ένα από τα μέτρα δεν λαμβάνεται, ανθρώπινο λάθος, και υπήρχε το ETCS, η αυτόματη πέδηση, θα αποτρέπει ένα δυστύχημα? Δεν μπορώ να σας το ξέρω αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρω ότι θα βοηθούσε να κάποια εξ αυτών να πάμε στο επόμενο βήμα, που και εκεί θα πρέπει πάλι να υπάρξει κάποια πρόβλεψη, κάποιος κανονισμός, κάποια διαχείριση, τέλος πάντων. Μάλιστα. Το πόρισμα Γεραπετρίτη, σας το θυμίζω, λέει ότι θα εκμυδένιζε, ειδικά το ETCS, ειδικά. Ενδεχομένως, δεν μπορώ να σας το πω, δεν είμαι ειδικός. Δεν είστε ειδικός. Έχετε να πείτε κάτι άλλο όσον αφορά, ξέρετε για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας? Όχι, τι εννοείτε? Δεν γνωρίζω. Α, από σύμπτω δεν γνωρίζετε. Προσλήψεις πώς γινόντουσαν στην... ήσταν υπεύθυνος εσείς στην ΕργοΣΕ, ΟΣΕ? Στην ΕργοΣΕ δεν ήμουν. Στο προσωπικό, όχι. Ήμουν μη εκτελεστικός και δεν ήμουν υπεύθυνος ούτε για το προσωπικό. Ναι, από τη στιγμή που ήσταν μη εκτελεστικός, σωστά, σωστά. Για τις συνθήκες μετά το δυστύχημα γνωρίζετε κάτι? Όχι. Όχι. Πολύτως, δεν μπορώ.
Μάλιστα. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκαλη. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Αποστολάκη, Ελένη Μαρία Μιλένα, για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 15 λεπτά, κύριε Αποστολάκη. Στο πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, έχετε ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και επιστημονικό και κοινωνικό. Είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, βέβαια. Πότε αναλάβατε την ανάπλαση? Έγινε όταν αφαιρέθηκε από τον καινούριο δήμαρχο? Είναι τώρα αυτό το πρόσφατο πολιτικό γεγονός που αναδείχθηκε, εν πάση περιπτώσει, τώρα διοριστήκατε? Όχι, όχι. Διορίστηκα τον Αύγουστο του 2020. Τον Αύγουστο του 2020. Όλο αυτό το διάστημα που δεν είχατε και ιδιωτική, είχατε και συμμετείχατε σε μελετικές εταιρείες, είχατε μια επαγγελματική ιδιωτική δραστηριότητα. Εννοείται ποιο διάστημα? Ως και την ανάληψη τον Σεπτέμβριο του 2019 ήμουν μέτοχος μια εταιρεία, έφυγα από την εταιρεία και σταμάτησα να ασχολούμαι με την εταιρεία αυτή. Βέβαια δεν έχασα την ιδιότητά μου. Σε ποια εταιρεία? Στην εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ. Η εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ έχει πάρει έργα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ενδεχομένως από τον ΕΡΓΟΣΕ, από την ΕΡΓΟΣΕ? Φαντάζομαι πως ναι. Εννοείται πότε, για πότε, πιο χρονικό διάστημα. Γενικά. Βέβαια, είναι μια μελετητική εταιρεία που έχει πάρει. Βέβαια, από την ΕΡΓΟΣΕ νομίζω ότι δεν έχει πάρει. Νομίζετε ή δεν έχει πάρει? Έχει πάρει. Όχι, δεν έχει πάρει, πόσο ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει το τελευταίο που πρέπει να πήρε η εταιρεία, η μελετητική εταιρεία είναι πρώτα απ' όλα, δεν κατασκευαστική. Ναι, όπως για τις μελέτες μιλάω. Οι μελετητικές εταιρείες, νομίζω ότι τελευταία φορά που πρέπει να πήρε έργο από τον ΕΡΓΟΣΕ πρέπει να είναι το 2002, νομίζω. 3, από τον ΟΣΕ? Δεν το γνωρίζω. Τον ΟΣΕ πρέπει να το 2000. Ωραία. Ναι. Θέλετε να τα δείτε όλα αυτά και να μας τα στείλετε? Δηλαδή, όποιο έργο έχει πάρει ΝΑΜΑ από την ΕΡΓΟΣΕ ή από τον ΟΣΕ? Ναι, εγώ δεν είμαι μέλος ΝΑΜΑ τώρα, βέβαια. Ήσασταν. Μέχρι το 19. Ναι, ναι. Για το ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι φαντάζομαι θα τα ξέρει καλύτερα και ο φορέας. Θα τα ζητήσω εγώ από το φορέα. Αν θέλετε, στείλετε. Νομίζω ότι... Τέλος πάντων, θα τα ψάξω να τα βρω, γιατί δεν τα ξέρω όλα. Ναι. Εντάξει, τώρα το ποιος θα τα ζητήσει. Μέχρι το 19, κυρία Πρόεδρε, ήταν μέλος μιας μελατητικής εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το 19 αποχωρεί και αναλαμβάνει την ΕΡΓΟΣΕ. Ας δούμε. Ναι, για το χρονικό διάστημα που ήταν εκείνος, θεωρώ. Εντάξει. Για το μετέπειτα, αν θέλετε κάτι, πολύ ευχαρίστως να τα ζητήσουμε μέσω της Βουλής. Ή για το προγενέστερο. Εντάξει. Μην τον βάλουμε στη διαδικασία σε χρονικό διάστημα που δεν ήταν διευθύνων σύμβουλος να φέρει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Να τα ζητήσουμε εμείς. Αν μου επιτρέπετε, δεν ήμουν ποτέ πρόεδρος της εταιρείας της μελετητικής. Είπα ότι ήμουν μέτοχος. Ήσασταν μέτοχος. Ούτε διευθύνων σύμβουλος ήμουν ποτέ. Αλλά είναι, νομίζω ότι. Λοιπόν, όλες να σας πω κάτι, πάρει για να μην χάνουμε χρόνο. Κύριε Κρητίδη. Δεν. Όχι, η δουλειά δεν είναι ντροπή, νομίζω. Απολύτως. Καμία ντροπή. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Άλλα είναι ντροπή. Λοιπόν, οπότε ας το δούμε, κυρία Πρόεδρε. Τέλεια. Ωραία. Να μην το ζητώ. Λοιπόν. Όχι, και πριν, κυρία Πρόεδρε, και μετά. Και πριν και μετά. Λοιπόν, συγχωρέστε με να κάνω μια να καταλάβω τι θα πρέπει να προσκομίσω εγώ ή θα μου το πείτε μετά. Εγώ τι θέλετε να ψάξω να βρω, ότι ποια ήταν η αναθέσεις... Τις αναθέσεις στην ΝΑΜΑ από την ΕΡΓΟΣΕ και την ΟΣΕ, κύριε Ακριτίδη. Από τη σύσταση της εταιρείας ΝΑΜΑ εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, μια μικρή ανοχή σε ένα-δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, εσείς με το που αναλαμβάνετε το 19, κύριε Μάρτης, είστε τεχνικός, ενημερώνεστε, βλέπετε ότι υπάρχει μία σύμβαση, η 717, η οποία έχει συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωση το 16, είναι 3 χρόνια μετά, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποιες είναι οι ενεργείες σας σε σχέση με αυτό? Ωραία. Εγώ ανέλαβα στις 23 Οκτωβρίου του 2019 ως πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ. Τότε διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία συμπληρωματική σύμβαση η οποία είχε εγκριθεί και δεν είχε υπογραφεί από την προηγούμενη διοίκηση το 2018. Ταυτόχρονα υπήρχε και ένα πόρισμα της
Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που είχε έλθει σε γνώση της προηγούμενης διοίκησης το Φεβρουάριο του 2019, που αφορούσε και γενικότερα σε θέματα διαχείρισης και αρχιτεκτονικής του έργου. Όλα αυτά και βέβαιως όσον αφορά τα καθήκοντα δικά μου, τα οποία δεν ήταν εκτελεστικά, αυτό που έγινε από τότε ως και την ημέρα που αποχωρήσαμε, έγιναν πολλές ενέργειες ώστε να προχωρήσει η σύμβαση και να ολοκληρωθεί, γιατί ήταν σημαντικό το θέμα της ασφάλειας και της σηματοδότησης. Έτσι, ποιες ενέργειες? Θα σας πω τις ενέργειες που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία και το Φεβρουάριο του 2019 υπέβαλε την εναρμονισμένη λύση σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Το Μάρτιο, καλά, αυτό δεν έχει καμία σχέση, δόθηκε παράτηση από τον Υπουργό, και τον Απρίλιο του 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την παράταση που έδωσε ο Υπουργός. Δεν είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου, εννοώ. Αυτό το... Ναι. Εσείς καταρχήν, και σας διακόπτω για να προσθέσω μια ακόμα ερώτηση. Ποια ήταν η επικοινωνία σας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών? Εσείς ως πρόεδρος γνωστοποιούσατε στον Υπουργό ζητήματα που κρίνατε ότι είχαν μια βαρύνουσα σημασία? Βλέπω τώρα ότι μας λέτε ότι υπεγράφει παράταση από τον Υπουργό. Είχε μαζί σας προηγηθεί μια συνεργασία γι' αυτό? Είχατε εισηγηθεί την παράταση εσείς στον Υπουργό? Όχι. Όχι. Δεν ήταν αρμοδιότητά μου και δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό έγινε μετά από τη διαδικασία που ακολουθείται στα δημόσια έργα, δηλαδή υπό εισήγηση της υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλιου, που δεν αναλαμβάνει υπόψη το Διοικητικό Συμβούλιο, και στη συνέχεια απόφαση του Υπουργού, γιατί είχε υποβληθεί ένσταση επί της σιωπηρής απόρριψης παράτασης που είχε υποβάλει η Κοινοπραξία. Εσείς δηλαδή δεν είχατε συνεργασία με τον Υπουργό, εσείς όχι, προσωπικά? Εγώ δεν είπα ότι δεν είχα συνεργασία, είπα ότι είχα συνεργασία, αλλά για το συγκεκριμένο όχι. Το συγκεκριμένο θέμα δεν το ήξερα κιόλας ότι είχε πάει αυτή η διαδικασία. Δεν είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή αυτό εννοώ. Τι δεν ξέρατε? Εννοώ δεν είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να ξέρει την εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου και τη διαδικασία αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρατε δηλαδή ότι για μια σύμβαση για την οποία νομίζω ότι όλος ο τεχνικός κόσμος έτσι μιλούσε? Αυτή την εντύπωση μου έχει δημιουργηθεί από όλους τους μάρτυρες που παρήλασαν εδώ. Εσείς δεν ξέρατε ποια ήταν η εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου και ήσασταν πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ? Δεν είπα αυτό. Είπα ότι αυτό δεν είχα σχέση με την απόφαση που λήφθηκε από τον Υπουργό. Αυτό δεν είχε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν με ρωτάτε προσωπικά. Εσείς την ξέρατε την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου? Η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο. Την ξέρατε, κύριε Μάρτη, την ξέρατε την απόφαση? Την ήξερα, ναι. Συμφωνούσατε με αυτή την απόφαση? Αναφορικά το αν θα έπρεπε να δοθεί παράταση ή όχι στο έργο, συμφωνούσα. Δηλαδή έπρεπε να δοθεί παράταση. Είναι προσωπική άποψη αυτή όμως. Μάλιστα. Ωραία. Είχατε συζητήσει με τον Υπουργό γι' αυτό? Για τη συγκεκριμένη παράταση ή για όλες τις παρατάσεις που έχουν δώσει? Για τη συγκεκριμένη παράταση. Όχι, δεν είχα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στη συνέχεια με το όσα έχουν γίνει και αφού έγινε και η ταυτοποίηση, μάλλον η τεχνική ταυτοποίηση σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΔΕΛ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και συμφώνησε, αποδέχτηκε την πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου που αφορούσε στον έλεγχο αν είχαν όντως αποδεχθεί και αν είχαν όντως ενταχθεί οι αρχιτεκτονικοί για το Τεχνικού Συμβουλίου αναφορικά με τις υποδείξεις ΕΔΕΛ, και στη συνέχεια επανεπέβαλε το σχέδιο της πρώτης πληρωματικής σύμβασης στο Ελεκτρικό Συνέδριο για έλεγχο, γιατί υπήρχαν και διάφορες παρατηρήσεις για να δουν αν υπήρχε μεταβολή στο τεχνικό ή στο συμβατικό αντικείμενο. Αυτές ήταν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν τότε. Και τον Ιούνιο του 20 το Ελεκτρικό Συνέδριο αποφάσισε και στην ουσία ενέκρινε την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Τον Ιούλιο παραιτήθηκα εγώ από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ. Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ για τη Σύμβαση 717 και ο ρόλος του Υπουργού στην υλοποίηση της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη και την Υπουργική Απόφαση του 20. Την ξέρετε αυτή την Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός είναι αρμόδιος για θέματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΡΓΟΣΕ? Όχι, δεν ξέρω. Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβουλίου και ο ρόλος του Υπουργού ποιος είναι κατά την κρίση σας? Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο του. Ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο. Δεσμεύει τον Υπουργό? Όχι.
έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες ο Υπουργός με βάση το κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή τον 44-12 του 16 και την Υπουργική Απόφαση του 20. Φαντάζομαι πως ναι, δεν μπορώ να σας το, δεν το ξέρω. Έχει, θα έχει. Έχει. Να σας ρωτήσω κάτι, τον κύριο Κατσιούλη τον γνωρίζετε? Όχι. Ήταν υπάλληλος, ήταν στέλεχος της ΕργοΣΕ. Δεν τον γνωρίζετε? Όχι, δεν τον γνωρίζω. Άρα δεν γνωρίζετε και την εσωτερική αλληλογραφία του κύριου Κατσιούλη, γιατί ήταν ένας στέλεχος. Εσείς πόσους εργαζόμενους έχει η ΕργοΣΕ? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσους εργαζόμενους έχει η ΕργοΣΕ. Όταν ήσασταν πρόεδρος. Περίπου 300. Ήσασταν πρόεδρος, κύριε Ακριτίδη. Όταν ήσασταν πρόεδρος, πόσους εργαζόμενους? Νομίζω περίπου πάνω από 300 είχε εργαζόμενους. Πόσους από αυτούς ξέρατε? Αρκετούς, όσους έπρεπε να ξέρω. Ναι, δεν μπορούσα να ξέρω τα κατάξια τους. Τους μισούς. Προσωπικά εννοείται. Να σας λέει κάποιος, ας πούμε, Αποστολάκη και να λέτε, ξέρω ποια είναι αυτή. Ναι, λιγότερους από τους μισούς. Στους μηχανικούς ενδεχομένως περισσότερους από άλλες. Αλλά τον κύριο Κατσιούλη δεν τον ξέρατε? Προσωπικά όχι. Σαν όνομα? Σαν όνομα ναι, αλλά... Αυτό εννοώ, δεν εννοώ αν τον ξέρατε. Ξέρατε το ρόλο του, ξέρατε τα καθήκοντά του? Ναι. Ωραία. Ξέρατε τις αλληλογραφίες, τα έγγραφα που απέστελε ο κύριος Κατσιούλης, τα εσωτερικά έγγραφα στα οποία έθετε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και σε σχέση με την κακοδιαχείριση στην υλοποίηση της Σύμβασης 717 και σε σχέση με ζητήματα ασφάλειας για τα οποία προειδοποιούσε και έκρουε τον κόδωνα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τον Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε αποσταλεί μια επιστολή του κυρίου Κατσούλη που αφορούσε σε αυτά που αναφέρετε πριν από λίγο, που είχε μένα στη διοίκηση, και μάλιστα ο διευθύνων σύμβουλος με το που έλαβε την επιστολή αυτή ζήτησε... Με συγχωρείτε, λέτε όχι σε μένα στη διοίκηση. Εσείς ενώ δεν όχι, όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στο Διευθύνοντα Σύμβουλο είχε αποσταλεί. Ναι, ενημερωθήκατε όμως για αυτή. Αυτό είπα πριν από λίγο. Ενημερώθηκα και οι ενέργειες που έγιναν ήταν αμέσως ο Διευθύνων Σύμβουλος ζήτησε από το Τεχνικό Επιμελητήριο πραγματογνώμονα για να ελέγξει τις καταγγελίες, κατηγορίες, υποδείξεις του κ. Κατσούλη. Είναι κρίσιμος ο ρόλος του κύριου Κατσιούλη στην διαδικασία της 717, ή μάλλον να το θέσω και διαφορετικά, έχει βαθιά γνώση ο κύριος Κατσιούλης? Είναι κρίσιμος ο ρόλος κάθε υπαλλήλου που είναι αρμόδιος και υπεύθυνος. Για το συγκεκριμένο σας μιλάω. Τώρα δεν μπορώ να κρίνω τον ίδιο αν είναι κρίσιμος ή όχι, και βέβαια είχε γνώση αφού ασχολείται τόσα χρόνια με αυτό, όπως και πολλοί άλλοι που ασχολήθηκαν με τη σύνταξη. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ο κύριος Τσοτσορός ήταν διευθυντής έργων και παλιότερα, θέλω να πω και πριν την αλλαγή του 2019, την πολιτική αλλαγή μιλάω, και για πολλά χρόνια πριν, διευθυντής έργων. Εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι τα έργα δεν πήγαιναν και καταπληκτικά στην ΕργοΣΕ. Δηλαδή, υπήρχαν διάφορα ζητήματα, τα οποία δεν οφείλονταν όλα ενδεχομένως... Εν πάση περιπτώσει, για να μην το πω διαφορετικά, υπήρχαν ζητήματα. Βλέπω ότι ο κύριος Τσοτσορός εξακολουθεί και παραμένει στη διεύθυνση τεχνικών έργων. Ήταν θετική η αξιολόγησή του? Επειδή στο ελληνικό δημόσιο γενικώς γίνονται αλλαγές. Δεν έχουμε κουλτούρα συνέχειας. Μερικές φορές δυστυχώς, μερικές φορές ευτυχώς. Ο κύριος Τσοτσορός αξιολογήθηκε θετικά και παρέμεινε τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση, παρότι, επισημαίνω, τα έργα καρκινοβατούσαν στην ΕργοΣΕ και ήταν και αιστείες διαφθοράς, όχι απλώς καρκινοβατούσαν. Εγώ δεν ήμουν αρμόδιος για το προσωπικό, ούτε για τις κατατάξεις, ούτε για τις, το να χρήζω διευθυντές. Μας περιγράφεται όμως το ρόλο σας, κυρία... Με συγχωρείτε ένα λεπτό, κύριε Κριτήρη. Αυτή η αίσθηση του Προέδρου που παρευρίσκεται και χαιρετίζει... Δεν ήμουν αρμόδιος για το ένα, δεν ήμουν αρμόδιος για το άλλο. Εγώ δεν σας είπα ότι ήσασταν αρμόδιος, αλλά είσαστε πρόεδρος μιας εταιρείας. Και επίσης δεν είστε γιατρός, δικηγόρος, κοινωνιολόγος. Είστε τεχνικός, είστε μηχανικός. Άρα αγωνιάτε για τα έργα. Δεν αμφισβητώ καθόλου ότι αγωνιάτε, είστε πατριώτης. Θέλετε το τρένο στη χώρα σας να εξελιχθεί ασφαλώς. Και σας ρωτώ, ένας διευθυντής τεχνικών έργων, ο οποίος έχει πίσω του μια μακρά θητεία,
τεχνικά έργα τα οποία λιμνάζουν και παραπλεύρως τεχνικά έργα, παύλα, εστίες διαφθοράς. Δεν σας απασχόλησε το θέμα αυτό σχετικά με μετακινήσεις προσωπικού, με πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για την ολοκλήρωση των έργων, για τη διαφάνεια, για τη λογοδοσία? Δεν σας απασχόλησε αυτό? Ναι, πάρα πολύ κιόλας. Και τι κάνατε? Και ξαναλέω ότι εγώ δεν ήμουν αρμόδιος στο να... και ούτε μπορώ να σας πω τώρα να κάνω κρίση του προσωπικού της εργοσία, αν είναι καλός, κακός ή οτιδήποτε άλλο, ποιος μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει διευθυντής. Υπάρχει μια συνέχεια στο δημόσιο αφενός. Αφετέρου δε υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία αυτός που συνεργάζεται καθημερινά και αυτός που μπορεί να αξιολογήσει το παραγόμενο έργο ή το έργο που θα πρέπει να παραχθεί και βάζει για τους αρμόδιους που να υπάρχουν επικεφαλής ή βοηθή ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν θα κάτσω εδώ να κρίνω τώρα την αξία ή όχι του κυρίου Τσοτζορού. Προς Θεού. Μία τελευταία ερώτηση. Στην πορεία εκτέλεσης της σύμβασης, κύριε Μάρτης, προέκυψαν, φαίνεται και αποτυπώνεται και στο πόρισμα της Επιτροπής Χαλκιά, ότι προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ των συμπρατουσών εταιριών της κοινοπραξίας. Καθώς επίσης προκύπτει ότι προφανώς έγινε και μια κατάτμηση, γεωγραφική κατάτμηση. Για αυτά τα δύο ζητήματα ήσασταν ενήμερος? Ναι, ήμουν ενήμερος ότι είχε χωριστεί στις προγενέστερα, πριν και την ανάληψη της νέας διοίκησης το τμήμα, και ότι υπήρχαν και διαφωνίες στην κοινοπραξία μεταξύ των κοινοπρακτούντων μελών. Και ότι μία που από τις δύο εταιρείες που διαθέτει το ρόλο του δανειοπαρόχου δεν ήταν εκείνη που υπέγραφε τις μελέτες, αλλά κάποια τρίτη εταιρεία. Αυτά καταγράφονται στο πόρισμα της Επιτροπής Χαλκιά. Αυτό ήταν και το πόρισμα της ΕΔΕΛ ούτως ή άλλως, και αυτό κλήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος και εμείς να θεραπευτεί τέλος πάντων και να γίνει όπως θα έπρεπε να γίνει η όλη διαδικασία και η αρχιτονική ενός τόσο σημαντικού έργου για την ασφάλεια και τον σιδηρόδρομο. Σας ανησύχησαν αυτά τα δύο? Ναι, πάρα πολύ. Και τι κάνατε? Όλα αυτά που σας περιέγραψα τώρα από λίγο, όσα μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό έγινε. Κλήθηκαν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι, πιέστηκαν να αποδεχθούν και να συμμορφωθούν με το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Γίναν όλες αυτές τις διαδικασίες, έγινε ο έλεγχος και η τεχνική συμμόρφωση και από την τεχνική υπηρεσία. Και λίγο μετά αποζημιώθηκαν με 3 εκατομμύρια. Αυτό δεν μπορώ να σας το δείξω. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Αποστολάκη. Το λόγο τώρα, κύριε Τσαβδαρίδη, για 15 λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Μάρτυρα, καλημέρα. Επειδή δεν ήμουν από την αρχή της συνεδρίασης, θα μου επιτρέψετε, μπορεί να έχετε ερωτηθεί, αλλά δεν θα κουράσω και την Επιτροπή. Πέστε μου μόνο, σας παρακαλώ πολύ, ποια περίοδο είστε πρόεδρος στην ΕργοΣΕΑ? Από τον τέλη Οκτωβρίου του 2019, δηλαδή 23 Οκτωβρίου, ως και στα τέλη Ιουλίου του 2020. 9 μήνες περίπου. 9 μήνες. Και είχατε προηγούμενη σχέση με τα τρένα? Είστε τι ιδιότητας? Όχι, είχα ως μελετητής. Μηχανικός, είμαι συγκοινωνιολόγος. Και μέχρι τότε δεν είχατε κάποια άλλη θέση ευθύνης στο σιδηρόδρομο? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Από αυτό το εννιάμηνο, τι άποψη αποκομίσατε για τον ανταγωνισμό μεταξύ ΟΣΕ και ΕργοΣΕ? Πέστε μας λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, οι μάρτυρες που έχουν έρθει μιλάνε ότι υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ ΟΣΕ και ΕργοΣΕ. Μέχρι κάποια στιγμή ΟΣΕ αναλάμβανε και εκτελούσε όλα τα έργα. Προέκυψε η ΕργοΣΕ ως απέτηση των θεσμών και της Ευρώπης να κατασκευάζει τα έργα. Πέστε μας λίγο, λειτουργήσε αρμονικά αυτή η σχέση στην περίοδο τη δικιά σας? Αυτό είναι ένα γεγονός που ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά. Πάει πολύ παλιά, ήταν ο κ. Τσίτουρας ο πρώτος, νομίζω, διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ. Ήταν απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χειρίζεται κάποιο ξεχωριστό στα ΕργοΣΕ. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, είναι λογικό ότι δύο υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίες έχουν στην αρχή τουλάχιστον ένα κοινό αντικείμενο, θα υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός και εγώ κάνω αυτό, εγώ δεν κάνω αυτό ή εγώ κάνω το όλο το άλλο. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και πάντα υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας και πάντα οι διοικήσεις και οι επικεφαλείς στο τέλος κατέληγαν κάπου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αγαστή η συνεργασία σε όλα, αλλά πάντα γινόντουσαν και συσκέψεις και προσπάθειες και στο τέλος έβγαινε ένα, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον, ένα θετικό αποτέλεσμα και αν δεν έβγαινε θα έπρεπε να βγει. Γιατί ήταν υποφελία του ελληνικού δημοσίου και της ασφάλειας και της κίνησης των τρένων στη χώρα. Υπήρχε συνεργασία, υπήρχαν όμως και μερικές αγγυλώσεις δημοσίου μεταξύ το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία σε μερικά θέματα.
Βέβαια, η Εργοσέ έφυγε από το κήτη της ΟΣΕ. Καθυστερήσεις λόγω αυτών των προβλημάτων που αναφέρατε στα έργα, στην εκτέλεση των έργων υπήρξε, παρατηρήθηκε? Ναι, ναι, παρατηρηθήκαν καθυστερήσεις λόγω αυτών των προβλημάτων, κυρίως της έλλειψης συνεννόησης, θα έλεγα εγώ, και της έλλειψης συνεργασίας σε μερικά θέματα που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, αλλά και κάποια που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, κατά την κατασκευή της 717 θα έπρεπε να υπήρχε ένας καλύτερος συντονισμός όσον αφορά στα παράθυρα που λένε, τέλος πάντων, στη διακοπή των δρομολογίων για να μπορούν να δουλέψουν τα συνεργεία. Εκτός από αυτές τις καθυστερήσεις, υπήρξε και διαφωνία σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφαλείας που θα έλυναν οι συμβάσεις που επρόκειτο να υλοποιηθούν? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές που ήθελε ο ΣΕ ή έργο ΣΕ περισσότερες ή λιγότερες και υπήρχε και μια διαφωνία ως προς αυτό? Όχι, όχι, από όσο ξέρω, όχι. Όχι. Μάλιστα. Στην παραλαβή των έργων από τον ΟΣΕ, μετά την εκτέλεση από την έργο ΣΕ, υπήρχε καθυστέρηση, υπήρχε πρόβλημα? Θεωρούσε ο ΣΕ ότι δεν ήταν τα έργα, κάποια έργα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε θέσει? Από όσο γνωρίζω, το χρονικό διάστημα που μπορώ να ξέρω είναι ότι πάντα υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις που θα έπρεπε να θεραπευθούν και θεραπευόντουσαν. Δεν υπήρχε. Πολύ ωραία. Δηλαδή θα έπρεπε να θεραπευθούν, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Εντάξει. Η Εργοσέ, ποια έργα προχώρησε επί των ημερών σας? Η Εργοσέ προχώρησε και τη σύμβαση του 2017. Αυτό που προχώρησε πάρα πολύ και μετά βέβαια προχώρησε έχει να κάνει με τον ανταγωνιστικό διάλογο όσον αφορά τις νέες χαράξεις. Προχώρησε τα έργα που αφορούν στο διάδρομο της Πελοποννήσου. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιταχυνθούν πολλά έργα. Λύθηκαν τα έργα που αφορούν στις συνδέσεις στη Μαγνησία, στο Μαλαιοφάρσαλο. Προκηρύχθηκε ο νέος σταθμός, νομίζω, της Νέας Περάμου. Γίνανε αρκετές προσπάθειες για να επιταχυνθούν έργα που έπρεπε να επιταχυνθούν. Είναι βέβαια δεδομένο ότι σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στο σιδηρόδρομο, το δύσκολο στην κατασκευή και στο ανάγλυφο, τέλος πάντων, αλλά και με όλα αυτά τα θέματα που αφορούν σε λαιλασίες, σε κλοπές, σε όλα αυτά, το σιδηροδρομικό έργο κατασκευαστικά γίνεται αρκετά δύσκολο. Να πάμε λίγο στην 717. Ακούμε και από την αντιπολίτευση, ήρθε και εδώ ο κύριος Πύρτζης χθες, μας είπε ότι η 717 από την ημέρα της υπογραφής της το 2014 ήταν μια προβληματική σύμβαση και ουσιαστικά ήταν και αδύνατο να υλοποιηθεί με το περιεχόμενο που είχε τότε το 2014, γιατί προέβλεπε κάποια ανταλλακτικά, κάποια συστήματα τα οποία και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλακτικά τα οποία δεν υπήρχαν. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την άποψη που κατατέθηκε χθες από τον κύριο Σπίρτζη, ότι ήταν μια προβληματική σύμβαση? Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ήταν μια προβληματική σύμβαση. Δηλαδή μια σύμβαση η οποία ξεκινά το 2014, πρέπει να ολοκληρωθεί το 2016, δεν ολοκληρώνει το 2016. Φτάνουμε στο 2019 που ουσιαστικά όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση στα τέλη του 2019 του ΕΡΓΟΣΕ, ήταν μια σύμβαση η οποία θα μπορούσα να σας πω ήταν σταματημένη. Για παράδειγμα, ναι, για παράδειγμα, υπήρχε μια συμπληρωματική σύμβαση η οποία, ενώ είχε εγκριθεί από το 2018, δεν είχε υπογραφεί. Υπήρχαν διάφορες παρατηρήσεις. Ξέρετε, λίγο μια στιγμή εδώ, μια ανωτελεία. Γιατί δεν είχε υπογραφεί από τον τότε υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη? Δεν το γνωρίζω. Έχετε κάποια εκδοχή? Μας είπε κάποια πράγματα ο ίδιος. Δεν το γνωρίζω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τότε υπήρχε και μια εξέλιξη και ήρθε το αποτέλεσμα της ΕΔΕΛ. Ήταν φυσιολογικό θέματα. Να είναι έτοιμη αυτή η συμπληρωματική σύμβαση να είχε εγκριθεί από το ελεκτικό συνέδριο και να μην υπογράφεται για ένα χρόνο? Όχι, είναι παράξενο. Παράξενο. Παράξενο δεν εννοώ κάτι, αλλά είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα το να μην υπογραφεί. Έτσι δεν είναι? Αυτή την προβληματική σύμβαση, η οποία ήταν σταματημένη το 19, την παραλάβατε εσείς. Επί των ημερών σας, γιατί δεν τη διαλύσατε αφού ήταν μια προβληματική σύμβαση? Κοιτάξτε να δείτε. Και σταματημένη. Θα μπορούσα να σας πω το εξής. Η περίπτωση διάλυσης μιας τέτοιας συμβάσεως θα έφερε κατά την άποψη προσωπική, καθαρά προσωπική και τεχνική, αν θέλετε, αυτή που θα σας πω. Ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί αφενός μεν δεν θα υπήρχε το έργο,
Αφετέρου δε, επειδή όλη η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και που ίσχυε χωρίς να υπάρχουν εσφάλματα, το ελληνικό δημόσιο θα έχει μια πάρα τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Μάλιστα και, και ευρωπαϊκή θα μπορούσα να σας πω ότι θα χανούσαν και τα χρήματα που είχαν ήδη δοθεί για τη σύμβαση αυτή. Και θα έχουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία της επιπλακής της κοινοπραξίας από το έργο, την επαναπροκήρυξη. Δηλαδή ακόμη και σήμερα που συζητάμε δεν θα υπήρχε καν ανάδοχος στην νέα σύμβαση. Ορθώς συνεχίστηκε η διαδικασία, κατά την άποψή μου την προσωπική είναι αυτή, της σύμβασης, και βέβαια με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που ενσωματώθηκαν από την ΕΔΕΛ και με όλους αυτούς τους ελέγχους, ταυτόχρονα με την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε και πήρε, βέβαια δεν ήμουν εγώ εκεί, αλλά όταν πήρε το εργοσέ από το τεχνικό επιμελητήριο και προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης, και το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς βέβαια ότι άλλα υπογράφει το Σεπτέμβριο του 2023, τελείωσε σχεδόν το έργο. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, χθες υπόθηκε από τον κύριο Σπύρτζη, και αν είναι και δική σας άποψη αυτή, ότι αυτή η σύμβαση, εάν σταματούσε, εάν χαλούσε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ, τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, τα αμέσως επόμενα χρόνια, να αποκτήσουμε συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, GSMR και ETCS, διότι τα χρήματα που απαιτούνταν θα έπρεπε να υπάρξουν μόνο από εθνικούς πόρους, μιας και... Αυτό είπα πριν από λίγο, ακριβώς. Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα, συγγνώμη. Μιας και ήδη είχαμε πάρει πάρα πολλά χρήματα να την εκτελέσουμε, δεν θα την είχαμε εκτελέσει, άρα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα μπορούσε να ξαναυπάρξει για το συγκεκριμένο έργο. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ξαναυπάρξει χρηματοδότηση, και δεν νομίζω ότι είναι θέμα οικονομικό το αν θα πρέπει να έχει συστήματα ασφαλείας. Αλλά το θέμα, το σημαντικότερο και το οικονομικό είναι πολύ μεγάλο, γιατί σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητούσε και τα χρήματα που είχε ήδη δώσει για τη σύμβαση αυτή πίσω. Αλλά το σημαντικότερο είναι και το χρόνος. Είπα και πριν και επαναλαμβάνω. Για πέστε λίγο χρονικά, κάνει... τι σήμαινε αυτό, διαλύαμε τη σύμβαση. Αυτό σήμαινε ότι θα είχαμε μέχρι και σήμερα κατά 9% θα είχαμε ανάδοχο. Δεν θα είχαμε νέο ανάδοχο. Από το 2019 και μετά δεν θα είχαμε ανάδοχα χρονικά, δηλαδή ακόμη και αν προκυρήσαμε και βρισκόμαστε τα χρήματα. Και... Ακριβώς, γιατί θα είχαμε σίγουρα στάσεις από τις κοινοπραξίες, θα είχαμε δικαστικές διαμάχες, θα είχαμε μια νέα διακήρυξη που έπρεπε να βγει στον αέρα, θα είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία, και βέβαια το αποτέλεσμα θα ήταν, γιατί το αποτέλεσμα, όχι βέβαια με κάθε κόστος, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας, την χρηστή χρήση, άδικο δόκιμος όρος, των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού λαού, θα έπρεπε να έχουμε συστήματα ασφαλείας τελειωμένα χθες. Ήταν η μόνη λύση για να τελειώσει η σύμβαση αυτή τόσο γρήγορα. Δηλαδή, τόσο γρήγορα σε εισαγωγικά, ενώ πρέπει αν υπήρχε άλλη διαδικασία. Δηλαδή, θα χρειάζονταν τέσσερα, από το 19 μέχρι το 23-24 που μιλάμε σήμερα, είναι πέντε χρόνια για να προκύψει ανάδοχος, ενδεχομένως και περισσότερα, και μετά, για την εκτέλεση. Ως τεχνικός, δεν μπορώ να σας πω. Τώρα μπορεί να είναι και πιο γρήγορα ένα χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν ότι δεν θα είχαμε σήμερα που μιλάμε ολοκληρωμένο σύστημα. Αποζημιώσεις θα. Καταρχάς, όταν δίνονταν οι παρατάσεις, να ξεκινήσω από αυτό, όταν δίνονταν οι παρατάσεις, η ΕΡΓΟΣΕ αναγνώριζε δική της και δική της ευθύνη για την παράταση των συμβάσεων. Από το 2015, τότε που δόθηκαν οι 6 παρατάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ και κυρίου Σπύρτζη, αναγνωρίζονταν όταν δίνονταν η παράταση και συνευθύνη αυτό που και της ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό που ξέρω εγώ στις παρατάσεις είναι ότι της θητείας της δικής μου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν χορήγησε καμία παράταση στη συγκεκριμένη σύμβαση. Οι παρατάσεις αναγνωρίζουν βεβαίως ευθύνη, αν δεν έχουν ρήτρες και δεν έχουν άλλες διαδικασίες, και του κυρίου του έργου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είχε γίνει και πριν, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι είχε γίνει. Αν είχε αναγνωριστεί ευθύνη, θα υπήρχαν και αποζημιώσεις που θα διεκδικούσαν οι ανάδοχοι? Όχι. Το μόνο που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν είναι κάποια στιγμή κάποιες σταλίες, καθυστερήσεις που δεν έχουν σχέση με τις παρατάσεις. Μάλιστα. Από την εμπειρία την τεχνική σας λέω τώρα. Έτσι. Τελικά, με βάση όλα αυτά που μας λέτε, η Νέα Δημοκρατία και ο Υπουργός, όταν έδωσε παράταση και ενέκρινε αποζημίωση, έκανε καλά ή άσχημα? Εγώ θεωρώ ότι ορθώς έκανε και έδωσε την παράταση. Τώρα το αναφορικά με τις αποζημίωσεις δεν μπορώ να σας πω, γιατί έχει να κάνει, είναι και νομίζω όπως ξέρω, είναι και δικαστική απόφαση, και έχει να κάνει με σταλίες που ζητήθηκαν από την εταιρεία. Και ορθώς δόθηκε η παράταση και ορθώς δοθήκαν οι παρατάσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούσε να τελειώσει το έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε
να μην, εντάξει, δεν απεφεύχθει το δυστύχημα, αλλά τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον δεν θα ζήσουμε τέτοια τραγικά πράγματα πάλι. Μια τελευταία ερώτηση, αν έχετε άποψη. Θέλω να μας πείτε για το μοιραίο δυστύχημα, την άποψή σας, ποιος ευθύνεται, τι θα γινόταν αν υπήρχαν τα συστήματα, αν είχε ολοκληρωθεί 7-17, έχετε άποψη? Δεν έχω άποψη. Συγκεκριμένο μπορώ να πω το εξής όμως, ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας που εφαρμόζονται εφαρμόζονται για να ελεγχιστοποιήσουν την παρέμβαση το ανθρώπινο σφάλμα, τέλος πάντων. Το οποίο βέβαια πάντα θα υπάρχει. Πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που τα χειρίζεται αυτά. Απλώς υπάρχουν, όχι δεν είναι τόσο απλώς, υπάρχουν συστήματα που βοηθούν πάρα πολύ στο να αποφευχθεί. Δεν μπορώ να ξέρω για το συγκεκριμένο τι έγινε, ούτε είμαι ειδικός και ούτε θέλω να πάρω για τη θέση και να γίνω ειδικός για κάτι που δεν το γνωρίζω. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την τήρηση του χρόνου. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος για το ΚΚΕ για 15 λεπτά, κύριε Καραθανασόπουλε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μάρτη, εντάξει, δεν είχατε πολύ χρόνο στην ΕΡΓΟΣΕ και είσαστε και μη εκτελεστικός. Οπότε θα επιτρέψετε μου, μια και σας ρωτήσαν για ορισμένα ζητήματα κατά τη διάρκεια της θητείας σας, να σας ρωτήσω ορισμένα πιο γενικά πράγματα, αξιοποιώντας και την εμπειρία σου της και συγκοινωνιολόγος και μελετητής. Το 2006 υπογράφεται μια σύμβαση από την ΕΡΓΟΣΕ, η 10.012, για την προμήθεια συστημάτων GSMR για τα τρένα και για το δίκτυο, τις σιδηροτροχές, με διάρκεια 2 έτη. Τότε η γραμμή ήταν μονή, ακόμη και κατασκευάζονταν η διπλή. Θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί διότι και η διπλή γραμμή και να είχε μπει και το GSMR. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω, χωρίς διπλή γραμμή πώς θα έμπαινε το GSMR? Ειδικώς δεν είμαι, ούτε το 2000 μπορώ να σου το πω, αλλά φαντάζομαι ότι το GSMR είναι κάτι που μπαίνει στους σειρμούς, οπότε δεν στους σειρμούς και στη γραμμή μπαίνει, όπως και το ETCS, που υπογράφει και ένα χρόνο μετά η σύμβαση. Θα μπορούσε, φαντάζομαι, και να μπει... Χωρίς να υπάρχει δεύτερη γραμμή, πώς θα έμπαινε? Δεν είναι παράλογο αυτό? Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη γραμμή. Από το 6 έως το 23-17 χρόνια δεν το ξέρω καν, δεν το ξέρω. Λέω, εσείς πώς το βλέπετε, ως μελετητής που λέτε, ζητάστε. Φτιάχνετε μία σύμβαση για ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει, γιατί η γραμμή δεν υπάρχει. Τρένο υπήρχε βέβαια και θα έπρεπε... Τρένο υπήρχε, αλλά η γραμμή, γιατί για να λειτουργήσει το σύστημα θέλει και τη γραμμή, θέλει και το τρένο, και το ETCS και το GSMR. Προβλέποντα μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή να έχει μπει και η δεύτερη γραμμή, να υπάρχει διπλή γραμμή σιδηροδρομική για να έμπαινε και το GSMR και το ETCS. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, καθαρά θα πω αυτό που φαντάζομαι, γιατί καν είχα σχέση και τότε να σας πω. Είναι ότι το σκεπτικό του κυρίου του έργου ήταν ότι θα μπει στη μία γραμμή και στη συνέχεια όταν γίνει και επέκταση θα επεκταθεί και αυτό. Φαντάζομαι, δεν μπορώ να σας πω. Και τότε γιατί έβαζε ολοκλήρωση 2 χρόνια? Αυτό παράδοθηκε βεβαίως το 21 παραδοθήκανε. Φαντάζομαι θα αφορούσε μόνο στη μία γραμμή και στη συνέχεια μετά. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, εγώ δεν το ξέρω καν. Δηλαδή, με ρωτάτε κάτι. Δηλαδή δεν είναι παράλογο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τέτοιες συμβάσεις? Γιατί τις ενέκρινε, για να εξυπηρετήσουν τις εταιρείες που είχαν αυτά τα συστήματα? Και την 717 γιατί την ανέκρινε να ολοκληρωθεί το 16 ενώ δεν υπήρχε πάλι διπλή γραμμή? Πού θα έκανε την ανάταξη? Η 717 υπήρχε διπλή γραμμή στο μεγαλύτερο. Δεν υπήρχε διπλή γραμμή, δεν υπήρχε διπλή γραμμή στο σύνολο το 18. Στο σύνολο, αλλά... Άρα γιατί για 2 χρόνια, δηλαδή τι θα ανέτασε η 717? Και γιατί εγκρίθηκε τότε πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Γιατί ήταν απέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχουν συστήματα. Μάλιστα, σε δίκτυο που δεν υπάρχει, τέτοια απέτηση είχε? Στις γραμμές που υπήρχαν. Σε αυτό πιστεύω. Η Ελλάδα είχε σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν είχε σιδηροδρομικό δίκτυο. Μα δεν ήταν ολοκληρωμένο ακόμη. Όχι, λειτουργούσε το τρένο, κυκλοφορούσε. Το τρένο κυκλοφορούσε, προσέξτε. Αφήστε τα τρένα, κυκλοφορούν τα τρένα. Και χωρίς αυτά τα συστήματα. Αλλά το να υπογράφω μία σύμβαση για ανάταξη έργου σε διπλή γραμμή, που δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διπλή γραμμή, διάρκειας 2 χρόνια, είναι παραλογισμό για μας. Δεν είναι λογικό, είναι παράλογο. Να έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο και να πει θα το ανατάξω. Τα συστήματα που έχει, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Δεν είναι παράλογα αυτά τα πράγματα όμως.
Κατά την άποψή μου, όχι. Όχι, εντάξει. Η κατάτμιση των συμβάσεων τις θεωρείτε λογικές σε άλλες εταιρείες, σε ένα κομμάτι του δικτύου, σε άλλο κομμάτι του δικτύου? Τι εννοείται κατάτμιση του? Κατάτμιση συμβάσεων για έργα και τη φωτοσήμανση και τη τηλεδιοίκηση και του GSMR και του ETCS και οι 717 κατατμημένοι ήτανε. Το θεωρείτε λογικό? Οι συμβάσεις, από όσο ξέρω, γίνονται σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Ένα εκ των κριτηρίων είναι η ειδικότητα, εξειδίκευση. Είναι άλλη επιδομή, άλλη σιδηροτροχέ. Μα δεν μιλάμε για το ίδιο, μιλάμε για την ίδια σύμβαση. Με καταλαβαίνετε, νομίζω ότι έχετε το μυαλό και με καταλαβαίνετε. Λέω για την ίδια σύμβαση του ίδιου έργου, του ίδιου αντικειμένου να έχει κατατμηθεί και να έχει δοθεί σε διαφορετικές εταιρείες. Σε ένα δίκτυο το οποίο είναι 300 χιλιόμετρα, δεν είναι παραπάνω. Εντάξει, το δίκτυο είναι 400, παραπάνω, 400 πώς θα πάθει να μέχρι Θεσσαλονίκη. Δεν έχει γίνει καμιά κατάτμιση, αλλά οποιαδήποτε κατάτμιση και γίνεται, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν έχει γίνει καμία κατάτμιση. Όχι, αν είχε γίνει κατάτμιση, υπάρχουν. Μα εδώ λένε οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Γεραπετρίου ότι όλες συμβάσεις με κατάτμιση για να εξυπηρεθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ανταγωνιστικών εταιριών. Εσείς λέτε. Όχι, δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι όλες αυτές τις συμβάσεις ελέγχονται από κάποια όργανα. Βεβαίως, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανταγωνιστικών εταιρείων να πάρουν όλοι κομμάτι της πίτας. Αλλιώς πώς θα έκανε την κατάτμιση αποδεκτή, αν δεν είναι αυτός ο ρόλος της? Δεν ξέρω αν έχει εντοπίσει κάποια κατάτμιση. Μα εδώ πέρα το λέει η Επιτροπή Γεραπετρίτη, ότι όλες συμβάσεις με κατάτμιση, όχι για να, και μάλιστα με τεχνικές που ήταν και ασύμβατες μεταξύ τους, είχαν δυσκολία στο να συνεργαστούν. Και βεβαίως για να εξυπηρετηθούν, λέει, τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των επιχειρηματικών, των μεγάλων, των πολυεθνικών, που δραστηριοποιούν Alstom, Bombardier, Siemens και μια σειρά άλλων. Να πάρουν όλοι κομμάτι της πίτας. Και αυτό ήταν ανεκτό, δηλαδή. Είναι τεχνικά ορθόδοξο, επιστημονικά? Η κατάτμιση επιστημονικά δεν είναι ορθόδοξη, αλλά το συγκεκριμένο που θέμα, αυτό που λέτε και αν κατάλαβα καλά σε αυτό που αναφέρεστε, η Επιτροπή δεν λέει για κατάτμιση του έργου από τον κύριο του έργου. Λέει ότι η κοινοπραξία είχε χωρίσει το έργο σε δύο κομμάτια αυτό. Μα εδώ έχει υπογραφεί συμβάσεις με διαφορετικούς. Δεν λέει ότι πήρε μια κοινοπραξία και πήρε υπεργολάβους με τα διαφορετικούς. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζεις. Μάλιστα. Για τη σχέση ΟΣΕ έργοσε, για θυμίστε μου, ποια είναι η γνώμη σας? Είπα και πριν από λίγο ότι αφενός μεν, επειδή ο ένας κάνει τη λειτουργία και ο άλλος κάνει τα έργα και θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία, αλλά υπήρχαν βέβαια και θα υπάρχουν και τριβές. Η σχέση ήταν υπηρεσιακά με κάποιες αντιρρήσεις, αλλά οι διοικήσεις πάντα κατάφεραν να συγκεράσουν και να φέρουν κοντά τις δύο εταιρείες που θα έπρεπε και πρέπει να συνεργάζονται για το καλό των ελληνικών συγγνώμων. Είσαστε άνθρωπος της αγοράς γενικά. Έχετε δει πολλές θυγατρικές εταιρείες να είναι ανεξάρτητες από τη μητρική? Τι εννοείτε, τον εργοσέ εννοείτε? Όχι. Ναι. Έχετε δει πολλές να είναι ανεξάρτητη εργοσέ από τη μητρική της στον ΟΣΕ? Δεν νομίζω ότι είναι ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη. Ποιος διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο? Ο ΟΣΕ το διορίζει? Όχι, το διορίζει. Σε ποιο λογοδοτούσε? Ο Υπουργός. Δεν λογοδοτούσε στον ΟΣΕ. Και μετά από έγκριση της Βουλής. Ναι, δεν λογοδοτούσε στον ΟΣΕ η εργοσέ. Άρα λοιπόν ήταν μια θυγατρική τυπικά που ήταν αυτόνομη εταιρεία ουσιαστικά. Υπήρχε και ένας επικεφαλής που ήταν ο Γενικός Γραμματέας και Υπουργός. Μάλιστα. Και πώς θεωρείτε το γεγονός ότι η Εργοσέ ήταν ο μελετητής του έργου, τη σύμβαση, του όποιου έργου? Έκανε τη σύμβαση, επέβλεπε τη σύμβαση, έλεγχε τη σύμβαση και επιστοποιούσε και στο τέλος τη σύμβαση ο ίδιος. Η ίδια εταιρεία. Την ορθή ολοκλήρωση του έργου. Το βλέπετε λογικό εσείς να είναι ο ίδιος ελεγχτής, ελεγχόμενος και πιστοποιητής? Το έχετε ξαναδεί ποτέ στο ελεύθερο αγορά να γίνεται αυτό? Όχι, αλλά όλα τα δημόσια έργα έτσι είναι. Έτσι γίνονται. Το υπεχοδέα, για παράδειγμα, αυτό συντάσσει τις μελέτες, εκμονεί τις μελέτες, δημοπρατεί το έργο, παραλαμβάνει, πιστοποιεί και παραδίδει το έργο στον ΟΣΕ, που στη συνέχεια υπάρχουν και άλλες διαδικασίες στο τρένο που, είναι και, που υπάρχουν εγκρίσεις της ΡΑΣ, υπάρχει η έγκριση του ΟΣΕ. Έτσι γίνεται στο δημόσιο, σε όλες τις εταιρείες αυτό γίνεται, δηλαδή ο ίδιος είναι πιστοποιητής. Από όσο ξέρω, ναι. Δεν ελέγχεται από κανέναν άλλον. Και αν είναι σωστό το έργο, γιατί εδώ πέρα μια σύμβαση
του ATCS όταν την παρέδωσε στη ΓΙΟΣΕ, στο αχήματα, η ΓΙΟΣΕ δεν την παρέλαβε επί τους ίδιες γιατί είχε βλάβες στο υλικό που είχε εγκατασταθεί, χωρίς να έχει λειτουργήσει καθόλου. Άρα τι πιστοποίησε λοιπόν η ΕΡΓΟΣΕ ότι ήταν ορθά ολοκληρωμένη η σύμβαση αυτή, όταν η ΓΙΟΣΕ πιστοποιεί ότι δεν ήταν λειτουργικά? Όταν ο φορέας που θα λειτουργήσει κάτι διαπιστώσει ότι υπάρχει σφάλμα, είναι υποχρεωμένος αυτός που το παραδίδει να διορθώσει. Να λέω πώς το βλέπετε, δεν είναι παράλογο? Παραδίδω ένα καινούργιο αντικείμενο και είναι προβληματικό και το έχω πιστοποιήσει ότι είναι εντάξει? Εσείς εννοείτε θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια άλλη εταιρεία του δημοσίου που να κάνει? Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω πώς θα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα, όλο αυτό το σκηνικό, πώς το βλέπετε? Μάλιστα. Και το ότι υπάρχει τώρα αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, την ΤΡΕΝΟΣΕ, την ΣΤΑΣΥ, την ΓΕΟΣΕ, είναι προς όφελος της ανάπτυξης του σιδηρόδρομου και της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου? Από όσο ξέρω, ήδη επεξεργάζεται ένα σύστημα ο νέος υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, που αφορά στις νέες σχέσεις μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Οπότε, να μην κάνω εγώ πολιτική, ξέρω ότι σύντομα νομίζω θα γίνεται κοινωνία και θα συζητήσετε από αυτού του θέματος. Και ο διαχωρισμός γραμμή από τρένο, πώς το βλέπετε εσείς ως συγκοινωνιολόγος? Είναι ορθή η λογική αυτή? Τι εννοείτε με την τρένο? Ότι άλλη εταιρεία στο δίκτυο και άλλες εταιρείες στα τρένα. Είναι μια επιλογή που εφαρμόζονται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Σε όλους, ναι, στο 90% θα πω. Ναι, εσείς το βλέπετε λογικό αυτό? Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στο διαχειριστή της υποδομής και στο διαχειριστή των τρένων? Όχι, αντικρουόμενα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Διασφαλίζονται από τις δημόσιες συμβάσεις και από το δημόσιο. Μα εδώ ήδη ο ΟΣΕ με την ΤΡΕΝΟΣΕ έχει αντικρουόμενα συμφέροντα για το μίσθωμα της γραμμής. Και βρίσκονται στη διαιτησία αυτή τη στιγμή. Πώς δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα? Σας και όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, μπορεί και άλλου είδους χαρακτήρα συμφέροντα να υπάρχουν. Ποιος θα μπει, τι ώρα θα μπουν στο δίκτυο, ποιος θα πάρει τις καλές γραμμές. Αυτά δεν είναι ζητήματα, κατά τη γνώμη σας, ομαλής λειτουργίας του σιδηρόδρομου? Αυτό που μπορώ να σας πω και επαναλαμβάνω ότι είναι μια τακτική που εφαρμόζεται στο 90% των αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα, δεν το αφισβητώ και αυτό. Λειτουργεί, αυτό και λειτουργεί πολύ εσείς καλά. Πώς το βλέπετε? Το βλέπετε και ορθά? Άρα αυτό μπορούμε να εφαρμόσουμε και εμείς εδώ. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω τίποτα άλλο τον κύριο Μάρτυρο. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Καραθανασόπουλε, για την τήρηση του χρόνου. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Παπαδάκης Παράσχος, εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, για 15 λεπτά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτης, είπατε ότι ανήκετε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι? Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Με τον κύριο Καραμαλή, όταν σας διόρισε, εισηγήθηκε για σας, γνωριζόσασταν, ήσασταν φίλοι? Όχι. Και γνωριζόμασταν, δεν ήμασταν φίλοι. Περνούσατε κάτω από το Υπουργείο Υποδομών και ανοίξατε την πόρτα και προσκομίσατε το βιογραφικό? Πώς έγινε δηλαδή η εισήγηση, πώς σας επέλεξε δηλαδή? Με επέλεξε. Από την εμπειρία μου, από την γνώση μου, στα έργα αυτά που είχα ασχοληθεί. Εξάλλου, νομίζω ότι τουλάχιστον το βιογραφικό μου ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Η καταγωγή σας από πού είναι? Από την Πτολεμαίδα Κοζάνης. Πτολεμαίδα Κοζάνης. Επειδή χθες άκουσα τον κύριο Σπίρτζη και από ό,τι κατάλαβα και από όσους παρέλασαν από εδώ και κατέθεσαν, εάν τελικά η 717 του 2014 είχε υλοποιηθεί και δεν σκοτωνόταν τα παιδιά, οι 57, και δεν είχαμε τους 180 τραυματίες, και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, είτε διετίας που προέλευε 7-17, είτε σε περισσότερο, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είχε γίνει το έγκλημα, αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θα σκοτωνόσασταν. Ποιος θα πάει να κόψει την κορδέλα για να βγει φωτογραφία, για να πει δικό μου έργο είναι, εγώ το έκανα. Είτε λέγεται ΕΡΓΟΣΕ, είτε λέγεται υπουργός. Τώρα που έσκασε το έγκλημα, πετάμε τον μπαλάκι ένα στον άλλον. Και δεν το λέω για εσάς. Γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Σπίρτζη να λέει: δεν ήμουν εγώ αρμόδιος, ήταν η ΕΡΓΟΣΕ. Δηλαδή, πέταξε τον μπαλάκι στην ΕΡΓΟΣΕ. Αν είχε υλοποιηθεί όμως η σύμβαση, πρώτη-πρώτη θα τρέχαμε. Και θέλω να πω λίγο για τις αρμοδιότητες. Η ΕΡΓΟΣΕ, που ήσασταν πρώην πρόεδρος,
Τι αρμοδιότητες έχει σύμφωνα με το 3891 του 2010? Έχει αρμοδιότητα την παρακολούθηση και επίβλεψη των εργασιών μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου? Την έχει, ναι. Την έχει. Άρα είστε καθήλυνα αρμόδιος να ελέγξετε αν υλοποιείται η 717 ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, έτσι? Η ΕΡΓΟΣΕ, βεβαίως, ναι. Η ΕΡΓΟΣΕ. Και εσείς ως πρόεδρος. Οι υπουργοί, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 63-2005, άρθρο 41, λέει ότι έχουν την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο, του οποίου προείστανται και κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση τους, καθώς και τη δράση των υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών που υπάγονται σε αυτούς. Συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και ο Υπουργός δεν εποπτεύει, δεν συντονίζει, ή επαφείται μόνο σε εσάς, στον ΕΡΓΟΣΕ, για τα έργα που υλοποιούνται? Εποπτεύει. Από τη στιγμή που το λέει ο νόμος και οι υπουργοί σοφές. Το λέει ο νόμος. Ο νόμος το λέει, αλλά εσείς το γνωρίζατε, το ξέρατε? Ναι, βεβαίως. Ότι είναι πιο πολιτικός προϊστάμενος. Και με τον νόμο 4622 του 19, επιτελικό κράτος, μάλιστα και ο Πρωθυπουργός λέει ότι υποπτεύει για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και για τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του κράτους. Και ο Πρωθυπουργός δηλαδή. Θέλω να πω ότι χθες ο κύριος Σπύρτζης είπε, και θέλω να ακούσω και εσάς την άποψή σας, ότι η 717 του 2014 εξ αρχής είχε δυσκολίες, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Δηλαδή, τα μηχανήματα που θέλαμε να βάλουμε δεν υπήρχαν στην αγορά. Αυτό χθες είπε. Και έχουμε χρηματοδοτηθεί και κατά το 85-90%, αν θυμάμαι καλά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλουμε τα συστήματα ασφαλείας που ήμασταν υποχρεωμένοι, έτσι δεν είναι? Τα συστήματα ασφαλείας ήμασταν υποχρεωμένοι να τα βάλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μάρτης. Από τη στιγμή που έχει ληφθεί χρηματοδότηση για το έργο αυτό, έπρεπε να γίνει το έργο. Βέβαια. Ωραία. Κατέθεσε λοιπόν χθες ο πρώην Υπουργός ότι η σύμβαση 717 του 2014 δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, διότι δεν υπήρχαν τα μηχανήματα και τα ανταλλακτικά στην αγορά. Συμφωνείτε σε αυτό? Ότι είχε πρόβλημα εξ αρχής, δηλαδή, από το 2014 η σύμβαση? Δεν ξέρω τι εννοούσε και τι έλεγε ο κ. Σπίτης. Αυτό θα τα πει ο κ. Σπίτης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η σύμβαση τελικά το 2023 Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε. Όχι, και... αφήστε που ολοκληρώθηκε. Πάμε από την αρχή που ξεκίνησε. Είχε θέμα το αντικείμενο σύμβασης. Η 717 του 2014. Για να φτάσει μια σύμβαση που έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια και να ολοκληρωθεί και να ολοκληρώνεται σε 9, επάνω να πει ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι που έγινε αυτό. Ο έλεγχος από την ΕΔΕΛ, ένας από τους λόγους που πλήρωσε το δημόσιο 2.207.000, λέει ότι ανεπαρκής ορισμός του αντικειμένου της σύμβασης κατά τη δημοπράτηση. Άρα είχαμε θέμα και από τη δημοπράτηση, από τα τέφη δημοπράτησης, από τις μελέτες. Δηλαδή μελετήσαμε και δημοπρατήσαμε ένα έργο το οποίο δεν μπορούσε να γίνει εξ αρχής. Και πήραμε λεφτά. Και πήραμε λεφτά, έτσι δεν είναι, κύριε Μάρτης? Δεν το ξέρω. Για κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό που λέει η ΕΔΕΛ, το πόρισμα σας λέω ότι το λάβαμε υπόψη, το ελέγξαμε και προχωρήσαμε. Γι' αυτό ακριβώς έγιναν και τέτοιες διαδικασίες. Ωραία. Που περιέγραψα πριν από λίγο. Ο εργολάβος, η κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο, γνωρίζει εξ αρχής ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η σύμβαση. Και παρόλα αυτά καταρτίζει τη σύμβαση και λέει ότι εγώ θα σου το προσφέρω αυτά που συμφωνήσαμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί. Πληρώνεται και η κοινοπραξία. Για σας είναι απιστή αυτό από τη μεριά του ΕΡΓΟΣΕ? Δηλαδή να δημοπρατήσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να πάρει χρήματα? Ή να πάτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση, διότι από την τέταρτη παράταση και μετά, του 2017, λέει η Επιτροπή του Γεραπετρίτη, με την υπαριθμόντάδα απόφαση του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, με απόφαση, εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση χωρίς αποκλειστική επιτιότητα του αναδόχου. Πέμπτη παράταση το 2018, το ίδιο με απόφαση ΕΡΓΟΣΕ χωρίς αποκλειστική επιτιότητα του αναδόχου. Έκτη παράταση, απόφαση του ΕΡΓΟΣΕ 2018, χωρίς επιτιότητα του αναδόχου. Και πάμε στην έβδομη παράταση, που εδώ μέχρι στιγμής θέλω να ρωτήσω, γιατί όλοι περάσαν από εδώ, ο πρώην υπουργός, και λέω ότι εμείς δεν μπορούσαμε να παρεύουμε στη σύμβαση και στην εκτέλεση των εργασιών, να κάνουμε οτιδήποτε, γιατί θα πηγαίναμε για παράβαση καθήκοντος. Αυτό δεν προβλέπεται πουθενά, ότι αντικειμενική υπόσταση του 259 υπάρχει, ούτε τίποτα. Από το μυαλό του το βγάλε. Αλλά θέλω να πω, εφόσον δεν μπορούσαν να παρέμβουν στη σύμβαση, πώς έρχεται ο κύριος Καραμαλής
Με δικιά του απόφαση του Υπουργού, ενώ μέχρι τότε οι 6 παρατάσεις δόθηκαν με διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Σεργοσέ, και έρχεται και το παίρνει πάνω του και παρεμβαίνει στη σύμβαση και δίνει την παράταση. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Για ποιο λόγο μέχρι τότε είχαμε διοικητικό συμβούλιο απόφαση και ήρθε ο Καραμαλής και το παίρνει πάνω του? Όχι, δεν πήρε τίποτα πάνω του Υπουργός. Είναι η διαδικασία του νόμου που εφαρμόστηκε και αυτή εφάρμοσε και ο Υπουργός. Άρα μπορούσε να παρέμβει και ο Υπουργός. Έτσι δεν είναι, ως συντονιστής και εποπτεύων. Λέω με τον νόμο που διαβάσαμε πριν. Είναι η διαδικασία του νόμου που λέει ότι όταν μια διαδικασία δεν υλοποιείται και κάνει ένσταση ο ανάδοχος, την οποία ένσταση την κάνει ενώπιον του Υπουργού, την απόφαση την παίρνει ο Υπουργός. Κάνει δεκτές και 5 στάσεις ο κύριος Καραμαλής, με γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Εργοσέ, και μέχρι τότε πληρώνει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια τον ανάδοχο, γιατί δεν έφταιγε ο ανάδοχος για τις καθυστερήσεις. Του δώσαμε και αποζημίωση, του δώσαμε το ανάδοχο. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως ναι. Αν υπάρχουν, δηλαδή καθυστέρησε το έργο, που αν δεν καθυστερούσε δεν θα φτάναμε σε αυτά τα αποτελέσματα, με αποκλειστική υπετιότητα του Εργοσέ, του Δημοσίου. Αποζημιώνουμε τον ανάδοχο, γύρω στα 3.200. Εσείς λοιπόν που είστε πρώην Πρόεδρος εκείνο το χρονικό διάστημα και έχετε πάρει την καυτή πατάτα, μια σύμβαση η οποία δεν προχωράει, και βλέπετε ότι υπάρχει απιστία εδώ, ζημιώνεται το δημόσιο, ζημιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πράξατε? Να σας πω δηλαδή γιατί το λέω. Εγώ παραδείγματος χάρη ήμουν νομικός σύμβουλος σε μια δημοτική επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη. Κλέβαν τα φρεάτια. Αν μέσα στο φρεάτιο έπεφτε κάποιος και σκοτωνόταν, θα είχε ευθύνη ο Πρόεδρος. Και του είχα συμβουλέψει, κάνε μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για να καλυφθείς, για να ερευνήσει η ανακριτική αρχή ποιος τα κλέβει. Εσείς έχετε στα χέρια σας 6 παρατάσεις. Με αποκλειστική υπετιότητα του αναδόχου, πληρώνετε τον ανάδοχο όταν αποζημιώνετε, ψάχνετε να βρείτε ευθύνες ποιος απίστησε και χάθηκαν λεφτά του Δημοσίου Κορβανάκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πάμε σε άλλη παράταση? Τι κάνατε σαν πρώην Πρόεδρος? Αυτά που έκανα ως Πρόεδρος, τα είπα και πριν από λίγο. Αυτό που έκαναμε, που έγινε, ήταν να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες έτσι να επιτακινθεί η ολοκλήρωση της 717. Ένα έργο που ήταν σταματημένο, ουσιαστικά ξεκίνησε ξανά και ολοκληρώθηκε το 2023. Κάνατε όλες τις ενέργειες για να επιταχυνθεί. Μα δεν κάνατε όμως όλες τις ενέργειες για να βρείτε ποιος φταίει που φτάσαμε μέχρι εκεί. Γιατί αν κάνατε τις ενέργειες τις οφειλόμενες να κάνετε μια μήνυση για απιστία, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ και φαγώθηκαν τα χρήματα και έργο δεν είδαμε, κάποιοι θα είχαν ευθύνες και θα τρέχανε μετά τη σύμβαση να την τελειώσουν χθες. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, κανένας δεν έχει ευθύνη ποτέ και φτάσαμε στο 23 και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, κύριε Μάρτης. Δεν έπρεπε να κάνετε μια μήνυση? Ότι εδώ έχουμε και η ΕΔΕΛ έρχεται και λέει, γυρίστε τα πίσω, έχει πρόστιμο. Διεκδικούν στα δικαστήρια ο ανάδοχος, αλλά εσείς σαν πρώην Πρόεδρος και το Υπουργείο, και οι προηγούμενοι, όχι μόνο εσείς φυσικά, αλλά επειδή έχω εσάς μπροστά μου, δεν γίνεται μήνυση γιατί φαγώθηκαν τα χρήματα και έργο δεν είδαμε. Αυτό δεν είναι παράληψη? Από μέρος μου θεωρώ πως όχι. Μάλιστα. Γίνεται και μια έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το 19 μέχρι το 21. Βρίσκει κάποια προβλήματα και παραπέμπει και 15 εργαζομένους πειθαρχικά της Εργοσέ. Το θυμάστε? Ναι, δεν ήμουν στον Εργοσέ εγώ τότε όταν ήρθε το πόρισμα, αλλά ξέρω ότι ναι, ζήτησε την παραπομπή πειθαρχικές κυρώσεις σε κάποιους εργαζομένους της Εργοσέ. Μάλιστα. Οι οποίοι μετά, ξέρετε την... Τι έγινε, πήγε κανένας φυλακή, απολύθηκε κανένας για όλες αυτές τις παρατάσεις που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τελικά στο έγκλημα? Ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γνωρίζετε το αποτέλεσμα? Όχι, δεν το γνωρίζω το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Το χρόνο εκείνο το 2019 που ήσταν εσείς Πρόεδρος, στη Ζάχαρη δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση και η φωτοσύμαση. Γιατί είχε γίνει μια πυρκαγιά. Όχι ότι πριν λειτουργούσε, μια απεικόνηση υπήρχε, ήρθαν και οι προηγούμενοι μάρτες και το καταθέσαν. Από το 19 λοιπόν μέχρι το 20 που φύγατε εσείς και γνωρίζετε πέρα της σύμβασης ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα εκεί πέρα, μεριμνήσατε να λυθεί, να αποκατασταθεί το πρόβλημα? Δεν αφορούσε τις αρμοδιότητες ούτε τις δικές μου ούτε τις Εργοσέ. Το αν αναφέρεσαι στην πυρκαγιά στο κέντρο διοίκησης Λάρισας, ναι, τότε, ναι. Το οποίο έγινε νομίζω τον Ιούλιο του 19. Αφορούσε στο παλιό κτίριο που θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί από τον ΟΣΕ.
Δεν ήταν μέσα, είχε, στα, δεν ήταν μέσα στα πλαίσια της ανάταξης της 7-17. Όχι, από όσο έλεγξα και είδα ότι δεν ήταν στα πλαίσια αυτά. Αφορούσε σε νέο κέντρο διοίκησης στη Λάρισα, αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε επισκευαστεί. Δεν ήταν κάτι που αφορούσε το σύμβολο. Μάλιστα. Είπατε κάτι ότι αν κηρύσαμε έκτοτο τον ανάδοχο, δεν υπήρχε λόγος κατά την άποψή μου να τον κηρύξουμε έκτοτο τον ανάδοχο, γιατί δεν έφταιγε ο ανάδοχος, αφού τον αποζημιώσαμε. Δεν είπα αυτό εγώ. Είπε ότι αν υπήρχε αυτή η διαδικασία, θα ήταν εις βάρος του έργου, της ασφάλειας και των ελληνικών σιδηροδρόμων, όπως είχε φτάσει η σύμβαση το 2019-20. Αν τον κηρύσατε έκτοτο. Αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της λύσης της σύμβασης. Ναι, αν είχε υπαιτιότητα ο ανάδοχος. Από τη στιγμή που δεν είχε υπαιτιότητα ο ανάδοχος, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε λύση της σύμβασης. Μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά. Για αυτούς, εσείς μια εσωτερική έρευνα κάνατε, δηλαδή. Πέρα από το 19-20, ότι καθομολογίαν και από την ΕΔΕΛ και από τους μάρτυρες, όπως είπα, υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρχε το σωστό αντικείμενο σύμβασης. Τα τέχνη δημοπράτησης και οι μελέτες ήταν άλλα ντάλλον, να το πούμε λαϊκά. Δεν είχαν καμία σχέση με τα λεφτά τα οποία ελήφθησαν. Έγινε, αν μάθατε εσείς από κάποιον άλλον προκάτοχό σας, μια εσωτερική έρευνα να δούμε, ρε παιδιά, εδώ έχει θέμα η σύμβαση. Ζητάτε π.χ. ένα ανταλλακτικό χ, το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά. Πληρωνόμαστε γι' αυτό. Έρχεται ο εργολάβος, λέει θα σου το φέρω, ενώ δεν μπορεί να το φέρει, και αυτό απάτη κάνει. Γι' αυτό θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, πέρα από τους μάρτυρες που ζητάμε πάλι, να έρθουν να καταθέσουν τον κύριο Γεννηδούνια και τον κύριο Τριαντόπουλο, μετά και την άσκηση της ποινικής δίωξης από την Εισαγγελέα Πλημμυλιωτικών Λάρισας, να έρθουν να καταθέσουν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών, των κοινοπρακτούντων. Να δούμε δηλαδή, για ποιο λόγο το λέω, για να δούμε, σύμφωνα με την κατάσταση του κ. Σπίριτζη, ότι λέει, κατέθεσε χθες ότι δεν μπορούσε να υλοποιηθεί η σύμβαση για αντικειμενικούς λόγους, πώς λοιπόν ανέλαβε την υποχρέωση ο ανάδοχος να υπογράψει τη σύμβαση, να πληρωθεί και κάτι το οποίο δεν μπορούσε να υλοποιήσει. Γιατί μιλάμε για απάτη εκεί. Γράφετε, κύριε Παπαδάκη, το αίτημά σας και την επόμενη εβδομάδα νομίζω που θα συζητήσουμε για όλους τους μάρτυρες, θα πάρθει μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Μια εσωτερική, αυτό είναι ένα τελευταίο ερώτημα. Αν θέλετε, μου απαντάτε σε αυτό που ρώτησα πριν. Αν ξέρετε, αν έγινε μια εσωτερική έρευνα για όλες αυτές τις απιστίες και για όλα αυτά τα χρήματα που δόθηκαν από τον ελληνικό κορβανά και τον ευρωπαϊκό κορβανά για υπαιτιότητα του δημοσίου, που αν είχαν υλοποιηθεί οι συμβάσεις και δεν τρογόντουσαν αυτά τα λεφτά, δεν θα σκοτωνόταν οι άνθρωποι. Αν ξέρετε, αν έγινε κάποια έρευνα αυτό. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτης. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπαδάκη, επίσης για την τήρηση του χρόνου. Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα η κυρία Πέρκα, θεοπίστη εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, για 15 λεπτά. Κυρία Πέρκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω με μία δήλωση. Εάν μέχρι τώρα λέγουμε ότι επιχειρείται συγκάλυψη ή δεν καλείται τους αρμόδιους μάρτυρες ή γιατί ξεκινήσαμε από το 97 ή γιατί αποκλείστηκαν μέλη της Επιτροπής και μάρτυρες, σήμερα είναι η απόδειξη. Η σημερινή ημέρα. Έχουμε μπροστά μας έναν μάρτυρα, ο οποίος δεν ξέρει γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο οποίος απαντά σε όλα, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και έχουμε μετά και έναν ο οποίος είναι... έχει παραπεμφθεί και θα μας λέει ότι δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό που ξέρω, που είναι η σύμβαση, γιατί υπάρχει η ανακριτική διαδικασία. Αυτό κάνετε. Ακούστε λίγο τώρα. Αυτό κάνετε και το καταγγέλλω αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Λοιπόν, θα μου αφήσετε να τελειώσω. Θα εξετάσετε τον μάρτυρα παρόλα αυτά. Όχι, όχι. Πριν εξετάσετε τον μάρτυρα, κυρία Πέρκα, ναι. Κάνατε μία τοποθέτηση. Θα απαντήσει το Προεδρείο επί της τοποθετήσεως και μετά θα προχωρήσετε στην εξέταση. Δεν την τελειώσω. Τότε να την τελειώσω, αν θέλετε. Ναι, βεβαίως, να την τελειώσω. Λοιπόν, κύριε Ακριτίδη, θα θυμάστε ότι σας είχα κάνει μία, είχα καταθέσει ερώτηση. 23 Ιουλίου του 2020. Συγγνώμη, μπαίνετε στην εξέταση του μάρτυρα. Όχι, όχι, όχι. Είναι στο ποιο μάρτυρα εξετάζουμε. Δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε ότι καλώς τον εξετάζουμε. Ναι. Πέστε το. Προφανώς και θεωρούμε ότι καλώς τον εξετάζουμε, δεδομένου ότι δεν ήταν μόνο πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εξήγησα, προφανώς δεν είχατε έρθει εδώ, ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, πρόταση και της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΚΚΕ. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα το οποίο θέτεται επανειλημμένες φορές. Θέλετε να ξαναεπαναλάβω την επιχειρηματολογία του Προεδρείου? Έχουμε πει ότι ο κατάλογος είναι ανοιχτός. Το τι καταθέτουν οι μάρτυρες κρίνεται
από όλους σας, από όλους μας και κυρίως από τον ελληνικό κυρίαρχο λαό. Και από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την διαδικασία, προφανώς και θα γίνει μια συζήτηση, εάν κριθεί περαιτέρω να έρθει οποιοδήποτε μάρτυρας. Δεν έχουμε να απαντήσουμε τίποτε άλλο περί αυτού. Τώρα έχετε το λόγο να εξετάσετε το μάρτυρα. Επίσης, εγώ μπορώ να λέω και εγώ τι θέλω, γιατί και εσείς αυτά που είπατε τα έχετε ξαναπεί, ότι θα δούμε και θα δούμε. Λοιπόν, αντί να έχουμε μπροστά μας τον κύριο Κατσούλη, που έλεγε, όχι στην παρέτησή του, σε ένα έγγραφο πριν, ότι υπάρχει πρόβλημα με ένα φωτόσημα που επιτρέπει τη μετοπική σύγκρουση, τον κύριο Γενιδούνια, τον κύριο, κυρία Περκά, τον κύριο Σπηλιόπουλο, του εμπειρογνώμονε, σας παρακαλώ. Των χρόνων. Κανένας από τους εισηγητές μέχρι και σήμερα δεν έκανε τοποθέτηση. Θα σας τον δώσω, δεν θα σας αδικήσω ως προς αυτό. Λοιπόν, μπέστε σας παρακαλώ στην εξέταση του μάρτυρα. Εννοείται, θα σας τον προσθέσω στο τέλος. Μην ανησυχήσετε. Θα σας προσθέσω 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Και ακούστε τώρα να δείτε. Είναι και λίγο περίεργο. Θα ρωτάω έναν μάρτυρα, ο οποίος τον μου λέει δεν ξέρω τον απαντώ. Δημιουργείται μια σύγχυση. Ξεκινώ λοιπόν ως εξής. Κύριε Κρητίδη, είχα κάνει 23 Ιουλίου του 20 μια ερώτηση, στην οποία ουσιαστικά ρωτούσα ότι έχετε δύο θέσεις ευθύνης. Έχετε καταλάβει δύο θέσεις ευθύνης, και του Πρόεδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ και την Ανάπλαση Αθήνας. Υπήρχανε τότε, ξέραμε ότι είχατε αναλάβει και μία μελέτη που αφορά το Μεγάλο Περίπατο. Και επίσης είχα ρωτήσει και είχα ζητήσει τον πίνακα με όλες τις απευθείας αναθέσεις μελετών υπαροχής υπηρεσιών συμβούλου που έγιναν από κριτικούς φορείς από την εταιρεία ΝΑΜΑ ή στελέχτης από τον Ιούλιο του 19, και βεβαίως τουλάχιστον δύο μελέτες εκτός από το Μεγάλο Περίπατο, όπως προείπα, είναι, γιατί ρώτησε η κυρία Αποστολάκη, ρωτήσει αν υπάρχουν μελέτες. Λοιπόν, αν έχει αναλάβει η εταιρεία ΜΑΝΑ, ΝΑΜΑ, 12/8/19, παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υποδομών Σύμβασης Παραχώρησης στην εκπώνηση και μελέτη οδικών έργων του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, μελέτη κατασκευή χρηματοδότηση, 10 Δευτέρου τεχνικού συμβούλου Διεύθυνσης Κοινωνικών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, μελέτη κατασκευή χρηματοδότηση λειτουργία συντήρηση εκμετάλλευση του έργου υποθαλάσσια οδική ζεύση νήσου Σαλαμίνα. Εδώ βέβαια δεν μου έχουν βάλει την μελέτη της ΕργοΣΕ, γιατί είχε αναλάβει και την τεχνικό σύμβουλο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Μηχανισμό Παραγωγής Σιδηροδρομικών Έργων, ΟΣΕ ΕργοΣΕ, η εταιρεία σας, κύριε Κρητίδη, που συμμετείχατε, και μάλιστα στην ανάρτηση αναφέρετε το όνομα της εταιρείας και μας προκλήθηκαν ερωτηματικά. Πώς γίνεται αυτό? Το είχαμε καταγγείλει. Όπως είπα, υπεργολαβικά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σας είχε ανατεθεί και σημαντικό μέρος της επίμεχης κοινωνικής μελέτης του Μεγάλου Περιπάτου. Έρχεστε λοιπόν εδώ. Εγώ η πρώτη μου ερώτηση θα ήταν γιατί θεωρείτε ότι σας καλέσανε. Ως ειδικό επιστήμονα να απαντάτε με μια υποκειμενική κρίση, ναι, το ένα ίσως το άλλο, διότι από ό,τι δηλώσατε αλλά και από ό,τι ξέρω, καμία αρμοδιότητα δεν είχατε ως πρόεδρος. Καμία. Θέλετε να μου πείτε με τι θέμα ασχοληθήκατε στην ΕργοΣΕ? Ναι. Ήθελα, κυρία Πρόεδρε, επειδή θα λείψω για μισή ώρα, να επαναφέρω το αίτημά μας για κατάθεση όλων των συμβάσεων της εταιρείας ΝΑΜΑ και μετά την αποχώρηση του κύριου Ακριτίδη από την ΕργοΣΕ. Έχει καταγραφεί αυτό στα πρακτικά είδη. Ό,τι μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του θα το προσκομίσει ο ίδιος και τα υπόλοιπα θα τα αιτηθεί το Προεδρείο. Θα σας το προσθέσω. Ωραία. Άρα η πρώτη ερώτησή μου είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλέσαν σήμερα εδώ ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας για υποστήριξη πιθανών κάποιων απόψεων, διότι δεν έχετε ασχοληθεί με κανένα θέμα, καμία αρμοδιότητα, ή μάλλον με ποιο θέμα, σε ποιο μπορείτε να μας απαντήσετε από αυτά που εξετάζουμε ή γενικά της ΕργοΣΕ? Εγώ κληθεί ως φαντασμός πρόεδρος του διαστήματος, ναι, από το 19 στο 20, τότε που ήμουν και πρόεδρος. Ναι, για τότε, ναι. Δεν μας έχει τη σφαίρει κάτι όμως στην συζήτηση. Λοιπόν, συνεχίζω. Ειδικός, ειδικότατος, έχουν περάσει και καθηγητές από εδώ, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Παρ' όλα αυτά θα σας κάνω πολύ, πολύ απλές ερωτήσεις ως συνάδελφος, μηχανικός.
Μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς μετριέται η εξέλιξη ενός έργου μιας σύμβασης? Δηλαδή, όταν λέμε ότι μία σύμβαση και μία μελέτη, δικιά σας ή ένα τεχνικό έργο, έχει φτάσει το 60%, πώς μετρέεται αυτό? Παράδειγμα, με επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις ή με παραλαβή? Ως μηχανικός, εδώ είναι θέμα επιστήμης και τεχνικής. Εξαρτάται τον τρόπο και το είδος του έργου. Αν υπάρχει όρος που λέει ότι θα πρέπει να παραλαμβάνετε κάθε κομμάτι που ολοκληρώνεται. Πάντα πρέπει να παραλαμβάνετε το έργο. Εννοώ, τι λέτε, κύριε Κριτήδη, είμαστε στο τέτο χίλια χρόνια. Εννοώ, για να γίνει πιστοποίηση, ναι, θα μπορούσε να γίνει έτσι. Αν υπάρχουν πιστοποίησεις διάμεσες σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, μετράται και έτσι η πρόοδο του έργου. Πώς αλλιώς, εκτός από έτσι, θέλω να πω, και αναφέρουμε στην 717, γίνονται τμήματικά, προχωράει το έργο, γίνονται οι επιμετρήσεις, τα παπαέ και τα λοιπά, και γίνονται οι πιστοποίησεις και πληρώνεται. Και λες, έφτασε 50%, 60%, 70%. Υπάρχει άλλος τρόπος, εκτός από αυτόν που περιγράφω, με τιμή μονάδας? Έχουμε δει πολλές πιστοποίησεις πώς γίνονται. Το έργο ολοκληρώνεται όταν παραδίδεται. Χαίρο πολύ. 100% όταν φτάσει, ολοκληρώνεται και παραδίδεται. Όταν το έργο έχει, η εξέλιξή παράδειγμα... του, όταν είναι η μισή, το 50%, πώς μετριέται? Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όταν η 717, για παράδειγμα, έχει 52 σταθμούς. Ο σταθμός υπάρχει ως τιμή μονάδας, κύριε Κριτήδη. Θα μπορούσε υπάρχει, το έργο να υπάρχει αφορά... στη σύμβαση. Λέτε ψέματα. Γι' αυτό είστε εδώ. Δεν υπάρχει στη σύμβαση μέτρηση σταθμού. Υπάρχει ολοκλήρωση έργου 100% που βεβαίως το τελικό θα είναι ο σταθμός. Δεν απάντησα. Αλλά οι εργασίες. Είστε μηχανικός και αυτή τη στιγμή διακυβεύετε και αυτή την αξία σας. Να σας το πω έτσι. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε να πούμε πολλά. Αν θέλετε, απαντήστε. Αν θέλετε, πάμε παρακάτω. Απάντησα. Εγώ σας είπα ότι έχει να κάνει με την πρόοδο. Μπορεί και με την πρόοδο. Ωραία, η 717 πώς μπορεί να μετρηθεί, πόσο πρόοδευσε, ποια ήταν η εξέλιξή της, σε ποιο ποσοστό έφτασε? Αν όχι από τις πιστοποίησεις και τις επιμετρήσεις. Το κάνω λιανά. Ωραία, συμφωνούμε. Επιτέλους. Λοιπόν. Γιατί υπάρχουν. Εδώ έχει αμφισβητηθεί αυτό. Οι σταθμοί το ένα το άλλο. Και λέω εγώ λοιπόν, εγώ ξέρω από στοιχεία που έχουν, είναι η αλληλογραφία με τον ανάδοχο ελεγκτικό συνέδριο, αναφορές, διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, ότι το Μάρτιο του 20 η πρόοδος είναι 74%, το Μάιο του 19 72%, το Μάρτιο του 20 74%, το Φεβρουάριο του 23 77%. 5% μόνο προχώρησε αυτή η σύμβαση από το 19 έως το 23. Αυτά λένε τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως θα πάνε και στο... Και συγχρόνως... Τώρα δεν ζητάω να απαντήσετε σε αυτό, ξέρω ότι θα μου απαντήσετε, ότι δεν ξέρετε δηλαδή. Έχουμε και την αποζημίωση, αναφέρθηκε και πριν, με 3 εκατομμύρια ευρώ, με υπογραφή μάλιστα υπουργού, όταν τρέχει η ειδική πρόσκληση. Και ως μηχανικό, γιατί για τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας ρωτήσω, σας ρωτάω αν συνηθίζετε ή αν είναι τουλάχιστον πρωτοφανές, να τρέχει ειδική πρόσκληση και να αποζημιώσει, που σημαίνει ότι τον καλούμε να επανέλθει στη τάξη, και να αποζημώνεται ο ανάδοχος. Αν το θεωρείτε περίεργο αυτό ή είναι κάτι σύνηθες. Σύνηθες δεν ξέρω αν είναι. Πάντως είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Δηλαδή μπορεί το ελληνικό δημόσιο υπουργός ή η υπηρεσία να καλέσει ειδική πρόσκληση, που είναι ένα βήμα πριν την έκπτωση ειδική πρόσκληση, για όσους δεν το ξέρουν. Άρα κάτι έχει πάει πολύ στραβά και συγχρόνως όμως να τον αποζημιώνει. Άρα ότι έχει κάνει και τη δουλειά του καλά. Στα ιστορικά των τεχνικών έργων θα το έλεγα τουλάχιστον πρωτοφανές. Πάμε τώρα και σε άλλες παρεξηγήσεις. Γιατί ακούστηκε και από τον κύριο Τσαβδαρίδη και ως ερώτηση και από τον συνάδελφο. Ξέρετε, επειδή είναι τεχνικά τα θέματα εδώ μέσα, καμιά φορά λίγο οι δικηγόροι δεν το με συγχωρούν. Λοιπόν, η Σύμβαση 717, σύμφωνα με το ελεγκτικό και την ΕΔΕΛ και όχι με το Σπίρτζεμέν ή οποιονδήποτε άλλο, είχε προβλήματα τα οποία είχαν καταδειχθεί, αναδειχθεί, τα οποία, για να μην πολυλέμε τα ίδια, δεν υπήρχαν υλικά κτλ. Πώς θα λυνόταν, προκειμένου πράγματι να προχωρήσει και να μην χαθεί χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να έχει τα συστήματα που πρέπει? Ήταν η συμπληρωματική σύμβαση, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η συμπληρωματική σύμβαση. Με αυτά τα δύο, όπως γι' αυτό και έφυγε πίσω το πρόστιμο, θα λυνόταν το θέμα και η σύμβαση μπορούσε να προχωρήσει σωστά. Συγγνώμη λίγο, συνάδελφοι. Πότε ξέρετε
πότε τα θέματα αυτά λύθηκαν και μπορούσε η σύμβαση να προχωρήσει συμπληρωματική και άρα να ολοκληρωθεί το έργο. Τι εννοείται? Η συμπληρωματική σύμβαση ενώ ήταν έτοιμη και είχε επιστρέψει από το ελεκτικό μέχρι και το... Πότε? Δεν είχε υπογραφεί. Το 2018. Λοιπόν, η σύμβαση λοιπόν... Από τον Οκτώβριο του 19 η συμπληρωματική σύμβαση μπορούσε να υπογραφεί τον Οκτώβριο του 19 που είχε τελειώσει το ελεγκτικό τα πάντα όλα. Το ελεγκτικό είχε τελειώσει από τον Αύγουστο του 18, αλλά μετά είχε με τις ειδικές προσκλήσεις και την, αυτό με τη δανειοπάροχο. Πάντως και στη συνέχεια ακολουθούσε ο τακτικός έλεγχος της ΕΔΕΛ. Άρα τον Οκτώβριο του 19 η συμπληρωματική σύμβαση μπορούσε να υπογραφεί και να προχωρήσει το έργο. Ξέρετε πότε υπογράφηκε από τον Οκτώβριο του 19 που μπορούσε? Η συμπληρωματική σύμβαση μπορούσε να έχει υπογραφεί 18 μήνες πριν αναλάβει η διοίκηση. Ήταν έτοιμη και είχε γυρίσει από το ελεκτικό και μάλιστα η απόφαση της ΕΔΕΛ είχε έρθει το Φεβρουάριο του 19 στην προηγούμενη διοίκηση. Ωραία, άρα τον Οκτώβριο του 19. Θα μπορούσε κάλλιστα, αν υπήρχαν διαφορές, διαφωνίες, να κάνει τις ενέργειες έτσι ώστε να εντάξει τις παρατηρήσεις της ΕΔΕΛ, αν υπήρχαν, κατά την άποψη της προηγούμενης διοίκησης, στη συμπληρωματική σύμβαση και να την υπογράψει. Στη συνέχεια η νέα διοίκηση, βλέποντας τις παρατηρήσεις της ΕΔΕΛ, ποιες παρατηρήσεις, αφού είχαν λυθεί, κυρία Κριτίδη. Το ξανάστειλε στο ελεγκτικό, με συγχωρείτε. Ξανάστειλε στο ελεγκτικό και ελεγκτικό απαντάει, το έχω αυτό το έγγραφο, απαντάει γιατί μας ξαναστέλνετε κάτι που έχουμε γνωμοδοτήσει. Είχε δώσει έγκριση από τον Αύγουστο. Ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο να αποφανθεί αν έχουν όντως ενσωματωθεί, γιατί το ελεγκτικό είχε κάνει και άλλες παρατηρήσεις, κυρίως για την αρχιτεκτονική. Και στάλθηκε στο ελεκτικό και ήρθε αυτή η απόφαση. Λοιπόν, δεσμεύομαι να στείλω την απόφαση, την απάντηση του ελεκτικού. Την έχω, την απόφαση. Και λέω το εξής. Η σύμβαση ήταν έτοιμη υπογραφή από τον Οκτώβριο του 19. Υπογράφτηκε το Μάιο του 21, δηλαδή περίπου δύο χρόνια μετά, με διάρκεια 14 μηνών, αυτό έλεγε το χρονοδιάγραμμα, άρα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 22. Και τελικά... Η ΕΡΓΟΣΕ δίνει νέα παράταση άλλους 14 μήνες. Δηλαδή, όσο ήταν όλη η διάρκεια του έργου, άλλη τόση παράταση. 14 μηνών. Πάλι περίεργο για τεχνικό έργο. Όσο είναι η διάρκεια του έργου, τόση είναι άλλη και η παράταση. Επομένως, εδώ υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, χωρίς να υπάρχουν. Αυτό θέλω να διευκρινίσω στους συναδέλφους μου κυρίως, γιατί υπάρχει μπέρδεμα. Η σύμβαση, τα προβλήματά της είχαν ληφθεί τον Οκτώβριο, είχαν λυθεί όλα. Από ελεγκτικό, από ΕΔΕΛ, όλες αυτές οι κακοφόρμες, όλο αυτό το κακό που είχε γίνει με εκείνη τη σύμβαση, είχε λυθεί με τη συμπληρωματική και τον ανακεφαλαιατικό. Μετά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την καθυστέρηση. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι μετά στη συνέχεια θα δόθηκε και άλλη παράταση, γιατί έλεγε 19 Μαρτίου η μία παράταση των 14 μηνών, που 14 και άλλους 14. Εν τέλει είχε αφαιθεί ο σιδηρόδρομος μετά το 19. Και αυτό αποδεικνύεται και με στοιχεία απορρόφησης έργων. Έχω κάνει πάρα πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για αυτό το θέμα, διότι πραγματικά εγκαταλείφθηκε. Και σήμερα πάμε να πούμε ότι όλοι φταίνε για όλα, ότι όλο το ίδιο είναι να διαχυθεί μια ευθύνη. Εδώ έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα και βεβαίως θα ξαναθέσω και εγώ τα κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία δεν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε, ή θα μου απαντήσετε με μια γενικώς κρίση. Γιατί δεν ήσασταν εκεί, γιατί δεν είχατε αρμοδιότητα, γιατί δεν ξέρετε και γιατί εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουμε. Θα σας πω λοιπόν. Ξέρετε κάτι για την πυρκαγιά τον Ιούλιο του 19 στην τελεδιοίκηση της Λάρισας? Και αν αυτό θα συνέβαλε στην αποτροπή του δυστυχήματος. Ξέρετε. Ξαναπείτε, δεν άψατε τις όψεις. Έγινε μια πυρκαγιά, λειτουργούσε ένα τοπικό σύστημα. Το 19, τον Ιούλιο του 19. Ωραία. Ξέρετε κάτι να μας πείτε, γιατί δεν αποκαταστάθηκε? Το γιατί αποκαταστάθηκε δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί δεν μπορείτε να πω. Γι' αυτό σας λέω. Ξέρετε μήπως ότι μέχρι τότε υπήρχαν βάρδιες και υπήρχε δεύτερος σταθμάρχης λόγω της τηλεδιοίκησης και μετά καταργήθηκε? Γιατί δεν υπήρχε, γιατί είχε καεί. Το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρετε αυτό. Συγγνώμη, αυτό είναι θέμα και οι σταθμάρχες είναι του ΟΣΕ. Ναι. Ζητάτε ναι. Να πω κάτι αυτό που αφορά σε άλλη εταιρεία. Δεν σας κατηγορώ. Εγώ κατηγορώ αυτούς που σας καλέσανε με την αυτή ότι κάτι θα μας πείτε. Λοιπόν. Δεν το ξέρετε. Για το σταθμάρχη και την ελπή του εκπαίδευση και τη μετακίνησή του, θεωρείτε ότι είναι παράνομη ή νόμιμη? Η τοποθέτηση αυτού του σταθμάρχη του Μοιραίου, εκεί πέρα. Κατά παράβαση και τη προκήρυξη του ΟΣΕΟΣ, έχει την προκήρυξη ηλικία. Και μετά πήγε υπάρχουν, εκεί και πήγε ο κ. Καραμαλής και είπε: δεν χρειάζονται όρια ηλικία. Υπάρχουν αρμόδια όργανα που μπορούν να αποφανθούν από αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σα πω. Άρα δεν το απαντάτε. Αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν ούτε γιατί στην Καρόλου δεν λειτουργεί στο δεύτερο βάθμιο, ούτε προφανώς μπορείτε να μας πείτε γιατί το GSMR που παραδόθηκε το 18 έκανε 4 χρόνια να πιστοποιηθεί, πιστοποιήθηκε εν τέλει το 22, γιατί δεν λειτουργεί ακόμα. Ξέρετε να μας το απαντήσετε αυτό, μπορείτε?
Δεν μπορείτε. Με ρωτάτε να απαντήσω για άλλους φορείς που δεν έχω καμία σχέση. Πώς ωραία, εγώ σας είπα, έκανα μία ερώτηση και κλείνω με αυτή, κυρία Πρόεδρε, δεν θα καταχρεωστώ το χρόνο. Έχετε καταλάβει γιατί βρίσκεστε εδώ, ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας, για να υποστηρίξετε συγκεκριμένα πράγματα ή να εισφέρετε σε κάτι? Είναι η ερώτησή μου ρητορική και ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι σχέση έχει το μέλος της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά που λέτε. Μελέτες, είχατε στην αντιπλοθεσή τη. Είναι γνωστά τα πράγματα στον τεχνικό κόσμο. Σας παρακαλώ, και έρχεστε εδώ και δεν μου λέτε τίποτα. Της, δεν ξέρω τι εννοείται η αντιπλοθεσή τη. Δεν είχατε διαθέσεις. Και συγχρόνως στην εταιρεία σας έπαιρνε μελέτες με απευθείας αναθέσεις. Καμία μελέτη. Δεν ξέρω τι εννοείται. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως έχει. Έχω πει τρεις τίτλους έργων. Έχουν απαντηθεί. Δεν είναι. Για την εργοσία, από την κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μου αναφέρατε δύο που αφορούσαν στο ΒΟΑΚ και σε μια άλλη. Όχι, ναι, μελέτησα από το Υπουργείο, βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι. ΟΣΕ και εργοσία για ΟΣΕ να ρωτήσατε. ΟΣΕ και εργοσία να ρωτήσατε. Το ΒΟΑΚ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πέραν αυτού, εγώ θέλω να σα πω το εξής. Δεν ξέρω τι σχέση έχουν όλα αυτά που λέτε με το συγκεκριμένο. Ξέρω ότι το αν ανήκει κάπου σε ένα κόμμα. Δεν είναι κακό. Εγώ αλλά εδώ πρέπει να έχει άλλη ιδιότητα. Δηλαδή είναι ένα άνθρωπο δηλαδή, που ξέρει πρέπει, και άσκησε διοίκηση. Αλλά εδώ εγώ δεν έχω έρθει με την ιδιότητα, ούτε έχω πάει στον ΟΣΕ. Ναι, αλλά δεν μπορέσει να προσφέρει. Με την ιδιότητα αυτή, αφενός αφετέρου δε, οι θέσεις στο δημόσιο καταλαμβάνονται με την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ, ξέρετε. Okay. Και όταν κάποιος για να αναλάβει, δηλαδή δεν υπάρχει διπλοθεσίτης πουθενά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέτε. Αλήθεια. Δεν ξέρω, έχουμε πολλές περιπτώσεις, ειδικά με την κυβέρνηση, πάρα πολλές. Εσείς ήσασταν πάντως μια τέτοια περίπτωση και παραιτηθήκατε μετά την κοινοβουλευτική ερώτηση που σας έκανα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, είχα παραιτηθεί. Ακριβώς τότε είναι. Ακριβώς. Από τη μία θέση. Αλλά δεν υπήρχε καμία άλλη θέση. Το ΦΕΚ του διορισμού στην ανάπλαση ήταν βγήκε 20 Αυγούστου του 2020. Εντάξει. Τώρα, αν εσείς έχετε κάποια άλλη άποψη, πότε ο καθένας αναλάβει μια θέση. Εγώ ξέρω ότι παραιτηθήκατε μετά από την ερώτησή μου και ότι σήμερα δεν απαντάτε σε τίποτα γιατί δεν έχετε καμία αρμοδιότητα. Σας ευχαριστούμε, θέμα. Κυρία Πέρκα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Δημητριάδης για τους Σπαρτιάτες για 15 λεπτά. Κύριε Μάτση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να μου μια απορία. Ήσταν πρόεδρος στην ΕΡΟΣΕ. Ακούω όμως από εσάς συνέχεια να λέτε δεν έχω αρμοδιότητες. Τι αρμοδιότητες είχατε? Δεν σας φαίνεται παράδοξο αυτό εδώ, να είστε πρόεδρος χωρίς αρμοδιότητες? Όχι. Δεν έχω αρμοδιότητες που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όλοι οι πρόεδροι όλων των διοικητικών συμβουλίων. Τι είδους αρμοδιότητες? Δεν έχει αρμοδιότητα ούτε όσον αφορά στο προσωπικό, ούτε υπογράφονται συμβάσεις, ούτε μπορείς να έχεις την καθημερινή διοικητική. Για περιγράψτε μας λίγο, τι κάνατε στην ΕΡΟΣΕ, να το κάνουμε λίγο απλά. Βασικά, ο πρόεδρος της ΕΡΟΣΕ διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εισάγει τα θέματα που προτείνουν ή εισηγούνται ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι υπηρεσίες ή κάποια θέματα που ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θέλουν να εισάγουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα οποία τι θέματα ήταν βασικά? Τι θέματα ήταν? Τεχνική φύσεω, εκτελέσει έργων? Όλων των θεμάτων που αφορούν στην ΕΡΟΣΕ. Εσείς τι γνώση έχετε για αυτά? Έχετε κάποια γνώση? Άκουσαν, λέτε, δεν ξέρω, ας πούμε, για τη σύμβαση 717. Γνωρίζετε κάτι βασικά? Έχετε κάποια γνώση? Είπα ότι δεν ξέρω για τη σύμβαση 717. Την είχατε εκτελέσει ή όχι βασικά? Είχατε σχετιστεί καθόλου? Αν είχα, δεν σας άκουσα. Είχατε σχετιστεί με τη 717? Όσον αφορά τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο που είχαν να κάνουν με την παραπομπή της συμπληρωματικής σύμβασης για πανέλεγχο στο ελεκτικό. Μετά τις συμπληρώσεις που γίνανε από τις παρατηρήσεις του ΣΕΔΕΛ. Γιατί πήγε για πανέλεγχο η 717, τι πήγε? Γιατί γίνανε συμπληρώσεις από τις παρατηρήσεις, συμπληρωθήκαν οι παρατηρήσεις που είχαν έρθει στην ΕΡΓΟΣΕ από την ΕΔΕΛ. Είχε έρθει και η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, γιατί εκεί εστάλει αρχικά μετά από τις ενέργειες της υπηρεσίας και των αναδόχων, να δουν ότι αν όντως έχουν συμπεριληφθεί. Ήταν θετική και η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και στάθηκε στο ελεκτικό γι' αυτό το λόγο. Θέλω να ρωτήσω. Όταν διοριστήκατε το Οκτώβριο του 19, διοριστήκατε έτσι? Διοριστήκατε το Οκτώβριο του 19, έτσι. 23 λοιπόν, Οκτώβριο. Είσαι τότε ήσασταν μέτοχος στην εταιρεία ΝΑΜΑ, είπατε. Μέτοχος τι ήσασταν ακριβώς? Είχα παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο του 19. Είχατε παραιτηθεί. Μέτοχος ήσασταν ή είχατε μετοχές εκείνη την περίοδο βασικά? Ήσασταν και μέτοχος. Όχι, το 23 δεν ήμουν. Ορίστε. Τον Οκτώβριο δεν ήμουν. Τον Οκτώβριο του 19 μιλάμε τώρα. Δεν ήσασταν λοιπόν τότε μέτοχος βασικά. Λοιπόν, να ρωτήσω. Επειδή αναφέρθηκε η εταιρεία ανάπλασης βασικά. Είπε κυρία Πέρκα, γιατί παραιτήθηκα τον Αύγουστο του 20? Ποιος ήταν ο λόγος παραιτήσεως βασικά? Για ποιο λόγο είχατε παραιτηθεί? Παραιτήθηκα από τον ΕΡΓΟΣΕ και στη συνέχεια ανέλαβα ως διευθύνων σύμβουλο στην εταιρεία Ανάπλαση Αθήνα ΑΕ. Η οποία ήταν εταιρεία του Δημοσίου και. Να ρωτήσω με τον κύριο Πακογιάννη. Με τον κύριο Πακογιάννη έχετε σχέσεις βασικά? Με τον κύριο Πακογιάννη, Κώστα Πακογιάννη, έχετε σχέσεις βασικά? Έχετε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο? Όχι, δημοτικό σύμβουλο δεν είμαι. Δεν είστε. Ήμουν υποψήφιο. Ήσταν υποψήφιο, λοιπόν.
Η εταιρεία αυτή ανάπλαση που είχατε τον Αύγουστο του 20, είχε όμως πάρει κάποια μελέτη για το μεγάλο περίπατο. Γνωρίζετε ή όχι, βασικά? Γιατί έχετε δει αυτό το ζήτημα? Όχι, δεν είχε πάρει. Δεν είχε πάρει τίποτα από όλα αυτά εδώ? Όχι. Επί των ημερών, ήταν 9 μήνες βασικά. 9 μήνες περίπου στην Ερουσέ, πρόεδρος. Περίπου 9 μήνες, δε. Ποια ήταν η εξέλιξη, η κοινοπραξία, η τομή και άστον βασικά? Τα έργα προχωρούσαν κανονικά ή όχι? Είχαμε καθυστερήσεις? Τι γινόταν τότε βασικά? Τι γνωρίζετε? Από όσο μπορώ να ξέρω, και επειδή τότε υπήρχαν και τα θέματα της παρατάσεως και όλων αυτών των ενστάσεων που είχε γίνει, αυτά που γινόντουσαν. Βέβαια, ξεχνάμε, ξέχασα να το πω και το σημειώνω, ότι την περίοδο αυτή είχαμε και την πρώτη περίοδο αποκλεισμού του κορονοϊού, από ό,τι ξέρετε. Ήταν η περίοδος που ήταν η πρώτη καραντίνα, ας το πούμε έτσι, του κορονοϊού. Εκείνο το διάστημα εκλήθη η εταιρεία να κάνει όλες τις απαραίτητες συναρμογές, τροποποιήσεις και εφαρμογές σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Και να προχωρήσουν όλα αυτά να γίνουν ένα, έτσι ώστε να θεωρηθεί όσο μπορούσε να θεωρηθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της σύμβασης και κυρίως της πρώτης πληρωματικής, έτσι ώστε αυτή να είναι εφαρμόσιμη, να είναι σύμφωνα με αυτά που έχει, τις απαιτήσεις και αυτά που έχει ζητήσει η ΕΔΕΛ, και να μπορεί να προχωρήσει το έργο στην υπογραφή. Αυτό γίνεται. Το οποίο προχωρούσε κανονικά? Υπήρχε θέμα? Προχωρούσε καθυστερήσεις? Γινόταν ή όχι βασικά? Το έργο ήταν ουσιαστικά σταματημένο εκείνο το διάστημα. Ναι. Το προχωρήσατε ικανοποιητικά? Ναι. Εγώ θεωρώ ότι προχώρησε, γιατί ήταν και προτεραιότητα και του Υπουργού και του Διευθύνων Συμβούλου, προχώρησε όσο πιο γρήγορα γινόταν, γιατί οι αποφάσεις οι οποίες από μια τεχνική υπηρεσία ενός δημοσίου φορέα, που εντάξει ο έργος έχει πιο μεγάλες ταχύτητες, το να μπορέσουν να εντάξουν όλα αυτά μέσα στην τεχνική έκθεση της παρατηρήσης της ΕΔΕΛ, να γίνουν όλες οι συμπληρώσεις, να κληθεί ο ανάδοχος να αποδεχθεί αυτά που είχαν τεθεί ως παρατηρήσεις σε όλο το αυτό χρονικό διάστημα, και ταυτόχρονα να σταλεί και στο ελεκτικό και να έρθει και η απάντηση από το ελεκτικό, θεωρώ ότι για χρόνους δημοσίου είναι πολύ, πολύ καλή. Για χρόνους δημοσίου, πώς το προσδιορίζετε αυτό? Δηλαδή, πόσο είναι ο χρόνος του δημοσίου βασικά, για την άποψή σας βασικά? Γιατί όταν λέμε κάποιο χρόνο, εννοούμε κάποιον εύλογο χρόνο. Πόσο χρόνο θεωρείτε εσείς ότι είναι για το χρόνο του δημοσίου? Το γρήγορα για το Αυτά δημοσίου. Γίνανε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Να ρωτήσω, αλληλογραφία για αυτά υπάρχει μεταξύ όσων έργωσε? Είχατε ανταλλάξει αλληλογραφία σχετικά με αυτή την εκτέλεση των έργων ή όχι? Υπήρχε κάποια επικοινωνία γενικότερα? Και βέβαια υπήρχε. Επί των ημερών σας, θα μπορούσαμε να την έχουμε? Φαντάζομαι ότι η υπηρεσία θα σας τη δώσει. Δεν την έχω εγώ, είμαι βεβαίως. Ναι, το ζητάμε από την Επιτροπή να αποσχομίσει για εκείνη την χρονική περίοδο όλη την αλληλογραφία, για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα και ικανοποιικά πήγαν τα έργα βασικά. Οι σχέσεις επί των ημερών σας της κοινοπραξίας, τομή άστομου, ήταν οι δύο ανάδοχοι βασικά. Πώς τα χαρακτηρίζετε? Ήταν αρμονικές, ήταν καλές, υπήρχε πρόβλημα? Από όσο ξέρω, χωρίς να είχα επαφή ο ίδιος, ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στη σχέση μεταξύ των δύο κοινοπρακτούντων στην. Τι είδους πρόβλημα υπήρχε βασικά? Στην εκτέλεση του έργου. Τώρα τα λεπτομέρειες δεν μπορώ να τις γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες? Απλώς μου κάνει μεγάλη εντύπωση, δεν σας είχαν ενημερώσει κανένας, επειδή ήταν πρόεδρος της ΕΓΟΣΕ. Δεν σας είχε ενημερώσει κάποιος ότι ξέρετε το πρόβλημα είναι αυτό. Έχουμε πρόβλημα μεταξύ τομής και άστομου για αυτό το θέμα. Δεν σας είχε ενημερώσει κανένας ποτέ? Δεν έχετε πάρει ποτέ ενημέρωση? Γιατί η λογική έργο είναι για την εκκλήρωση των έργων. Δεν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τομή και άστομοι έχουν πρόβλημα, οι δύο ανάδοχοι? Σας είπα, το γνώριζα πριν από λίγο. Και μάλιστα σας είπα ότι και ήταν μια από τις παρατηρήσεις της ΕΔΕΛ αυτή. Ναι. Ο οποίος υπέγραφε ως υπεύθυνος και ως αρμόδιος να υπογράφει τις μελέτες και την αρχιτεκτονική όλου του έργου. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, πάμε στο έγκλημα στα Τέμπη βασικά. Λοιπόν, εκείνη τη μοιρά βραδιά δεν υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, η οποία αναφέρθηκε πριν, είχε καταστραφεί ο σταθμός το 2019. Δεν υπήρχε το ETCS. Θέλω να ρωτήσω, εσείς θεωρείτε δικαιολογημένη αυτή την εικόνα για μια Ελλάδα 2023? Να πηγαίνει ένα τρένο ανάποδα στα 12 λεπτά, αντίθετα, να συγκρούεται με τοπικά και να υπάρχει κάτι άλλο να το σταματήσει? Είναι δικαιολογημένο για εσάς? Κατά την άποψή σας. Και βέβαια δεν είναι δικαιολογημένο. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι δικαιολογημένο το πράγμα? Ωραία. Είναι δυνατόν? 57 νέα παιδιά. Ακριβώς, 57 νέα και 180 τραυματίες. Το λέω γιατί πραγματικά μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Είμαστε στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και δεν έχουμε ακόμα κάποιες δίδες ασφαλείας. Μου κάνει εντύπωση και μάλιστα σε ένα νευραλγικό σημείο. Σημαντικό σημείο, ένα κόμβο όπως είναι ο Ευαγγελισμός. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Λέτε ότι δεν είναι δικαιολογημένο. Κατά την άποψή σας, ποιοι θα έπρεπε να μεριμνήσουν ώστε εκείνη τη μοιραία βραδιά να υπάρχουν αυτές οι δίδες ασφαλείας που δεν υπήρχαν με αποτέλεσμα το θάνατο 57 ατόμων? Ποιοι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό εδώ? Αυτό που έχω να πω και αυτό που είπα και στην αρχή είναι το εξής, ότι σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο, κυρίως που αφορά σε μεταφορά κοινού, υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει κανονισμοί κίνησης και ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται ευλαβικά. Οι κανονισμοί αυτοί λαμβάνουν υπόψη πάντα τα διαθέσιμα
μέσα, στοιχεία, τρένα, τα πάντα που έχει η υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Και σύμφωνα με αυτό πρέπει αυτό να πράττουν. Βεβαίως, τα τεχνικά πρέπει να υπάρχει εξέλιξη, να μπαίνουν νέες τεχνολογίες που να αποτρέπουν ορισμένες ή να αποθαρρύνουν ή να αποφεύγονται ανθρώπινα λάθη, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί κίνησης οποιοδήποτε μέσου. Όταν εφαρμόζονται αυτοί ευλαβικά, γιατί το τρένο κυκλοφορεί τόσα χρόνια στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε και μετά, θα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να έχουμε τέτοια δυστυχήματα και τέτοια τραγικά πράγματα στις κοινωνίες όπως ήταν αυτό το. Είπατε όμως κάτι που το κρατάω, ελαχιστοποιείται το ανθρώπινο λάθος με αυτά τα συστήματα. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να υπάρχουν εκείνη τη μοίρα βραδιά. Θα πρέπει να υφίστανται. Κατά την άποψή σας. Είπα ότι τα τεχνικά πρέπει να υπάρχουν γιατί ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες του ανθρώπινου λάθους. Θα πρέπει να υπάρχουν, μπορεί να χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα συστήματα. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Αυτό λέει ότι έγινε κάτι το οποίο ήταν τραγικότατο. Έγινε κάτι που μπορούσε να αποφευθεί με πολλούς τρόπους, αλλά εγώ ξαναλέω ότι όταν τηρούνται οι κανονισμοί με ευλάβεια, ελαχιστοποιούνται όλες αυτές οι ατυχίες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν που ελπίζω ποτέ ξανά να μην συμβεί στη χώρα μας και πουθενά αλλού. Με τα συστήματα δηλαδή ασφαλές δεν ελαχιστοποιούνται. Δεν υπάρχει ελαχιστοποίηση. Αυτό είπαμε να πω λίγο. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Και κάτι, θα κάνω ακόμα δύο ερωτήσεις. Το πρώτο είναι, εσείς θεωρείτε ότι το μοντέλο ΟΣΕ εργοσέ αυτές οι δύο εταιρείες λειτουργήσε ή θα έπρεπε να υπάρχει ΟΣΕ ενιαίως? Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Τώρα με ζητάτε να απαντήσω σε κάτι το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη σοφιστική και πολύ μεγάλη μελέτη. Κάποιοι είπαν για ενιαίο ΟΣΕ. Άλλοι λένε ότι δεν λειτουργήσε ΟΣΕ εργοσέ. Υπήρχε προβληματική σχέση βασικά. Από όσο ξέρω, όταν ιδρύθηκε ΟΣΕ, ήταν επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει κάποιος φορέας που να διαχειρίζεται τα έργα ξεχωριστός. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη αυτή η ανάγκη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ήδη νομίζω, από όσο ξέρω, ο Υπουργός έχει ήδη καταθέσει ή επεξεργάζεται μια πρόταση που ουσιαστικά ενοποιεί ξανά τους δύο φορείς. Αυτές είναι τακτικές και πολιτικές που έχουν ως γνώμονα και ως κριτήριο την καλύτερη ανταπόκριση όσον αφορά το συγκοινωνιακό δίκτυο στη χώρα να είναι άρτιο, ασφαλές και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουν καλύτερα οι ειδικοί θα εισηγηθούν και αυτοί θα πούν αυτό που πρέπει να γίνει. Εσύ, να ρωτήσω, κάποιες προειδοποιήσεις κάποιων μηχανοδηγών, κάποιων συνδικαλιστών που προειδοποίησαν για δυστύχημα που έρχεται, τις έχετε υπόψη σας βασικά, τις γνωρίζετε? Κοιτάξτε, μηχανοδικοί και οδηγοί δεν έχουν σχέση με την ΕργοΣΕ, αλλά ξέρω ότι υπήρχαν πάντα προειδοποιήσεις, όπως υπήρχαν και από υπαλλήλους της. Λοιπόν, προειδοποιούσαν για δυστύχημα. Εσείς περιμένατε κάτι τέτοιο? ΕργοΣΕ, ΟΣΕ, γιατί ο κύριος Πατέρας μου είχε πει δεν το περίμενα. Ο κύριος Κοταράς μου είπε δεν το περίμενα. Εσείς το περιμένατε? Περιμένατε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο? Εγώ προσωπική άποψη όχι. Ούτε εγώ το περίμενα. Ναι, γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι παληθεύτηκαν? Τι είδανε που δεν είδατε εσείς? Μήπως κάτι συνέβαινε με την ασφάλιση των διοδρόμων? Μήπως κάτι δεν ήταν και τόσο δίκτυο ασφάλισης τόσο πολύ όσο μας έλεγαν? Μήπως κάτι τέτοιο συνέβαινε? Δεν είμαι αρμόδιος και δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Δυστυχώς, κύριε Μάρτη, και αυτό θα τελειώσω. Δυστυχώς κάτι δεν πήγαινε καλά όμως. Και δυστυχώς, όπως απεδείχθη, δεν ήταν τόσο ασφαλές το δίκτυο και 50.000 άνθρωποι μας χάσανε τη ζωή τους. Δυστυχώς και κάποιοι επαληθεύτηκαν με τραγικό τρόπο. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δημητριάδη, για να διευκολύνουμε λίγο τη γραμματεία. Ζητήσατε την αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και ΕργοΣΕ την περίοδο που ήταν επιπείου θέματος γενικώς. Για τα έργα. Ωραία. Εντάξει. Ναι, κύριο Σαβλονίδη, ζήτησε το λόγο, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω λίγο με τους ηγητές και μετά. Εντάξει. Παρακαλώ, κύριος Βρετός έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Μάρτης. Εσείς είπατε ότι είστε ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι κακό. Ποιον θα έβαζε πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία? Κάποιον που του είχε εμπιστοσύνη. Και είσαστε επιστήμονας, μελετητής, με μεγάλη εμπειρία και σε δημόσια και ιδιωτικά μελετητικά έργα. Κατασκευαστικά είχατε? Όχι. Επομένως, εσείς όταν έχοντας όλα τα τυπικά προσόντα, αλλά σαν συγκοινωνιολόγος, πιστεύετε ότι είχατε αντικείμενο στους σιδηρόδρομους?
ως πρόεδρος του ΣΕΡΓΟΣΕ θεωρούσα ότι μπορούσα να προσφέρω και βεβαίως. Λέω σαν συγκοινωνιολόγος, δεν λέω ως πρόεδρος του ΣΕ. Ως πρόεδρος είχα την υποχρέωση. Σαν συγκοινωνιολόγος είχε αντικείμενο το επιστημονικό σας. Είχε, γιατί ουσιαστικά είχε και διαεπαφές και ευρωπαϊκά προγράμματα. Να σας πω ότι ο ΕΡΓΟΣΕ είχε και εξωστρέφεια, είχαμε και έργα που γινόντουσαν στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι η εμπειρία που είχατε ως επιστημονικός. Όχι, έτσι, τα έκανε ο ΕΡΓΟΣΕ όμως. Ναι, γιατί... συγκοινωνιολογικά τι πρόβλημα είχατε στον ΣΕ? Αριθμίζετε αν μπορούν να πηγαίνουν σε μία γραμμή τα τρένα. Τι, που, το θέμα της ασφάλειας έχει μία διαδικασία. Εσείς πώς παρεμβαίνετε με το επιστημονικό σας έτσι, υπόβαθρο? Ο ΕΡΓΟΣΕ κατασκευάζει, μελετάει και κατασκευάζει τα έργα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ναι, σαν συγκοινωνιολόγος, σαν πολιτικός μηχανικός, το καταλαβαίνω. Ως συγκοινωνιολόγος. Καλά, εγώ είμαι ειδοποιός ουσιαστικά. Ξέρω, μπορώ να σας πω ότι ξέρω από χαράξει σιδηροδρόμου, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Εντάξει, άρα πήγατε. Ναι, όχι, εγώ ρωτώ γιατί. Τεχνική εμπειρία και τίποτα. Να σας ρωτήσω, πότε εσείς φύγατε από την εταιρεία σας, είσαστε μέτοχος? Ήμουν μέτοχος μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι μορφή είχε η εταιρεία? Ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμη εταιρεία. Πόσους μετόχους είχε? Εννέα. Εννέα οι οποίοι είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους ή ήταν συνάδελφοι επιστήμονες? Όχι, δεν είχα συγγενική σχέση μεταξύ τους. Εσείς τις μετοχές σας, τις πουλήσατε, τις παραχωρήσατε σε ποιον? Στους υπολείπους. Κατά αντίστοιχη αναλογία, λέει το ίδιο σας ποσοστό. Τι εννοείται κατά αντίστοιχη αναλογία? Δηλαδή είχατε κάποιο ποσοστό. Ναι, 5%. Το 5% το μοιράσατε αναλογικά σε όλους ή σε κάποιους συγκεκριμένους? Σε 4 νομίζω. Ωραία. Εσείς η εταιρεία σας έχει πάρει δημόσια έργα, όχι του ΟΣΕ, γενικώς δημόσια μελλοντικά έργα. Η μελλοντική εταιρεία είναι με δημόσια. Με άλλη κυβέρνηση εκτός από τη Νέα Δημοκρατία? Και βέβαια έχει πάρει, βεβαίως. Ναι, εντάξει. Άρα ήταν αντικειμενική η επιστημονική σας. Έτσι, η εταιρεία απασχολεί 80 άτομα. Ναι, όχι, να καταλάβουμε για να μην μένουν. Λοιπόν, εσείς όταν πήγατε επομένως σαν πρόεδρος, είσαστε μη εκτελεστικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν είναι υπεύθυνος. Πόσα μέλη είχε το Διοικητικό Συμβούλιο? 5 μελές. 5 μελές. Και τα 5 μέλη από ποιον προτείνονται? Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος περνούν και από ακρόαση της Βουλή. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων και οι υπόλοιποι προτείνονται από το Υπουργείο. Άρα ήταν όλοι επιλογές του Υπουργού, εκτός από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Έτσι. Εσείς όταν παίρνετε αποφάσεις, όταν εισηγείστε θέματα, έχετε προτάσεις από τους εκτελεστικούς, αλλά και προτάσεις και από το Υπουργείο. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν μια πολιτική, είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης. Ναι, το Υπουργείο δεν κάνει εισηγήσεις, έρχονται μέσα στις υπηρεσίες. Εσάς, με τις υπηρεσίες, το Υπουργείο δεν έρχονται μέσα σε εσάς. Μέσα από πού έρχονται, από τον Γενικό Γραμματέα, γιατί ο Υπουργός δεν ασχολείται. Ποιος έρχεται ως έτσι? Οι προτάσεις πρέπει να έχουν εισηγητικό, το οποίο συντάσσεται και υποβάλλεται από την τεχνική υπηρεσία, από την υπηρεσία τέλος πάντων. Ναι, αλλά οι τεχνικές υπηρεσίες παίρνουν μια νομιμοποίηση. Και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι όσον αφορά του Υπουργείου, από ποιον έρχονται? Δηλαδή... Το Διευθύνοντα Σύμβουλο, αυτό λέω. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ουσιαστικά ο εκτελεστικός σύνδεσμος. Εσείς για τις πολιτικές επιλογές, μιας και είστε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για το πώς θα κινηθείτε, δεν έχετε επαφή, μιας και είστε υπεύθυνος με την υπογραφή σας και τις αποφάσεις σας, το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, ποιον ενημερώνετε εσείς? Γιατί ο εκτελεστικός ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, φαντάζομαι, έτσι? Ο Διευθύνων Σύμβουλος, βέβαια. Ναι, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα ο εκτελεστικός, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενημέρωνε το Υπουργείο, είχε αυτή την άμεση επαφή? Αν χρειαζόταν, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Με καλούσε ο Υπουργός και γινόταν αυτό. Ωραία. Άρα για προβλήματα πολιτικής δυσκολίας, ας πούμε, εσείς εισηγηθήκατε την απόφαση του ελεκτικού να την ξαναστείλετε για λόγους διευκρινιστικούς? Ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σε συνεργασία. Ποιος το εισηγήθηκε? Πάντα υπάρχει εισηγητής. Ο εισηγητής ο Διευθύνων Σύμβουλος. Άρα ο Διευθύνων Σύμβουλος. Άρα αυτή ήταν απόφαση του Διευθύνων Συμβούλου σε συνεννόηση με το Υπουργείο? Ή αυθαίρετα? Βεβαίως ήταν, γιατί ο σκοπός ήταν να επιταχυνθεί η σύμβαση. Σας είπα ότι πριν από λίγο. Ότι πριν πότε ήρθε η απάντηση από το ελεκτικό? Η απάντηση από το ελεκτικό, δεν θυμάμαι απ' έξω, νομίζω ότι ήρθε τον
Θα το πω αμέσως. Επί δική σας θητείας. Τον Ιούνιο του 20, ακριβώς πριν τελειώνει την θητεία μου. Ναι. Στη δική σας θητεία, άρα εσείς δεν ξέρατε μετά την πορεία για ποιο λόγο καθυστέρησε. Δεν προλαβαίνατε εσείς δηλαδή να επιλέξετε. Καλά, η σύμβαση ούτε σαν σποράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τον Υπουργό. Αλλά θέλω να σας πω. Εσείς όχι, θέλω να σας πω η απάντηση ήρθε τον Ιούνιο. Χωρίς απόφαση δεν γίνεται. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει χωρίς να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, δεν αποφασίζει. Απλώς από τη στιγμή που έρχεται επιστρέφει. Πρέπει να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν αφαιρεθεί κανένα. Δεν κάνει αυθαίρετη σποράφη. Όχι, έτσι εσείς. Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν δεν ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είχε το δικαίωμα να κάνει τίποτα. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι με αυτόνομη διαδικασία. Επομένως, εσείς. Να πούμε τι κάνατε. Κάνετε και κάποιες άλλες μελέτες. Είπατε εσείς σε αναθέσατε ως εργοσέ και επεκτείνατε το δίκτυο της Πελοποννήσου, αναφέρατε. Λέω ότι στο διάστημα αυτό προχώρησαν διάφορες εργολαβίες τονγκολημένες, λύθηκαν διάφορα θέματα. Είχε στην ευθύνη του το τροχιοϊλικό, δηλαδή τις, ή είναι το ΟΣΕ. Όχι, όχι. Είναι το ΟΣΕ, δηλαδή οι μηχανές. Νομίζω ότι το τροχιοϊλικό είναι της ΓΕΟΣΕ, χωρίς να είμαι σίγουρος. Οι μηχανές, εντάξει. Άρα δεν είχατε καμία. Εσείς είχατε μόνο τις επεκτάσεις, τις χαράξεις και τις μελέτες. Επομένως, πόσο συχνά συνεδριάζαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Υπήρχε αποζημίωση για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια? Νομίζω ήταν της τάξης των 30 ευρώ. Ναι, όχι, υπήρχε αποζημίωση μικρή, έτσι, ενδεικτική. Μάλιστα. Ίσως ήταν και λιγότερο. Ήταν, Εσείς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ποιος ήταν κατά τη δική σας θητεία? Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου το διάστημα εκείνο ήταν ο κύριος Σταθόπουλος, ο Νίκος Σταθόπουλος, και των μεταφορών και των υποδομών ήταν ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης. Μαζί είχατε συνεργασία όσον αφορά την επικοινωνία, τις πολιτικές? Όταν χρειαζόταν και κρινόταν αναγκαίο είτε από μέρος μία είτε από μέρος τους, ναι, βέβαια. Με ποιο τρόπο, όταν είχατε συστήματα, ενημερώνατε τηλεφωνικά ή υπήρχε αλληλογραφία? Εξαρτάται. Αν έπρεπε να γίνει μια σύσκεψη, γινόταν μια σύσκεψη στα γραφεία του Γενικού Γραμματέα για να συζητηθούν τα θέματα της πολιτικής του Υπουργείου και να δοθούν κατευθύνσεις. Εγγράφως είχατε στείλει κάποια ενημέρωση? Εγώ προσωπικά ως Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν τις έχουμε στείλει. Δεν έχω, ναι, όχι, δεν έχω στείλει. Όχι, δεν έχω στείλει. Ως πρόεδρος έχετε στείλει? Όχι, από όσο θυμάμαι, όχι. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω πως όχι. Ενημέρωση γενικότερα αν κάποιο θέμα θα έπρεπε, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς όταν αναλάβατε πρόεδρος, αναλάβατε σε ποιο ύψος την 7-17 υλοποιημένη? Ακούστηκαν κάτι ποσοστά, εσείς το μετρήσατε, γιατί υπήρχαν έγγραφα από τις υπηρεσίες που είχαν αξιολογήσει. Κοιτάξτε, όταν ανέλαβα εγώ τη διαχείριση της σύμβασης, η σύμβαση ήταν σταματημένη για δύο χρόνια. Ναι, όχι, την 7-17. Τα ποσοστά που μπορείχαν να είχαν ολοκληρωθεί και να είχαν εκταμιευθεί ή πληρωθεί όσο αφορά τις εργασίες, όταν ένα έργο τόσο σημαντικό δεν φτάνει στην ολοκλήρωσή του, και όταν ένα έργο τόσο σημαντικό έχει και μια συμπληρωματική σύμβαση, η οποία και αυτή προσθέτει ένα νέο ποσοστό, αν θέλετε, στο έργο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι συμπληρώθηκε το 50%, αλλά κάνουμε μια συμπληρωματική, άρα ουσιαστικά αυτό που έχει υλοποιηθεί είναι κάτω από το 50%. Γιατί κάνει μια συμπληρωματική. Ναι, όχι άλλο λέω. Εσείς από απορία, έτσι, μια και δεν είχε, είχατε δει ποιο ήταν το ποσοστό τη, εφού διαχειριστήκατε τη συμπληρωματική σύμβαση? Ήταν πολύ χαμηλό, δεν το θυμάμαι. Παίξω να σου το πω. Ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό. Για διαβάστε το να δούμε πώς ήταν. Ήταν περίπου τη τάξη του 33%. Το 33%. Ως και το 16 είχε υλοποιηθεί το 33%. 33% όσον αφορά την εκταμίευση. Όσον αφορά τις παραδόσεις. Άρα πόσο ήταν η αρχική σύμβαση? Σε ποσό εννοείται? Ναι, ναι. Για να δούμε πώς ήταν συμπληρωματική. Σύμβαση ήταν, η συμπληρωματική ήταν της τάξης των 13 εκατομμυρίων. Και η αρχική? Η αρχική σύμβαση ήταν της τάξης των 41,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε έκπτωση 22,35%. Που γράφει 26. Άρα 41 με την έκπτωση. Ναι, είναι με την έκπτωση. Άρα ήταν 41 και η συμπληρωματική ήταν κοντά στο 15%. Ναι, τόσο. Εσείς, άρα το 72% υλοποίηση που ακούστηκε από τον Υπουργό δεν βρήκατε εσείς. Εγώ σας είπα τόσο μεγάλη διαφορά, πώς μπορεί να είναι η ίδια υπηρεσία?
Εγώ σας λέω ότι αφορούσε σε 52 σταθμούς, 17 είχαν φτάσει εκείνη την περίοδο. Δεν παίζει ρόλο ο σταθμός, εφόσον πρέπει να λειτουργεί ενιό, κάνουν τα τεχνικά. Όχι, το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να λειτουργούν οι σταθμοί, γιατί το θέμα ασφάλειας δεν έχει να κάνει. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί. Αυτό ήταν και ο λόγος πριν από λίγο, δηλαδή πριν από λίγο έγινε επίκληση ότι δεν υπήρχε συμφωνία υλικών και όλων αυτών, αλλά από την άλλη λέγαμε για ποσοστά της τάξης του 60%. Παραδόθηκε το ποσοστό αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει σαν εκταμείευση. Όχι, αφόσον δεν λειτουργούσαν και δεν συνεισφέραν στην ασφάλεια, ήταν ως μη γενόμενα. Εμάς μας ενδιαφέρει η διαχείριση που είσαστε υπεύθυνος των χρημάτων του ελληνικού λαού, κατά κάποιο με ποιο τρόπο αυτό αποδεικνύεται. Για εσάς δηλαδή, 3-4-12, γύρω στα 12 εκατομμύρια είχαν εκταμιευθεί από την αρχική σύμβαση. Περίπου το 59% είχε εκταμιευθεί από την αρχική σύμβαση. Άρα το 33% δεν ισχύει που μόνοτε. Άρα δηλαδή το 59-4-6-24. Σας είπα ολοκληρωμένο έργο και παραδοθεί. Τι έχει παραδοθεί, είχαν παραδοθεί. Μιλάμε σαν εκταμίευση. 17 σταθμοί. Όσες εκταμίευση είναι αυτό. Ήταν το 60%. Το 72 είπε ο κύριος Σπρίτσης, εσείς το 66%. Άρα 66% η αλήθεια. Έτσι. Άρα είχαν εκταμιευθεί 24 εκατομμύρια περίπου. Ναι, το 60% 25 εκατομμύρια. Και κάνετε συμπληρωματική άλλα 13. Και το έργο δεν λειτουργούσε. Και ήταν ένα έργο ασφάλειας. Δεν ήταν ένα έργο υποδομής. Ήταν ασφάλειας λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Πώς αισθάνεστε εσείς, μιας και είπατε μετά ότι είστε και ενεργός πολίτης και δεν το αμφισβητώ, γιατί φαίνεται ότι είστε ενεργός πολιτικά τουλάχιστον, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο συναισθάνεστε ότι ήταν πολύ τρομερό αυτό που συνέβη. Εσείς πώς αισθάνεστε από υπεύθυνη θέση όταν βλέπετε ότι δυσλειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργεί τέτοια τρομερά εγκλήματα το δημόσιο, ο τρόπος λειτουργίας του. Τι πρέπει να αλλάξει κατά εσάς, αφού το ξέρετε και ως μελετητής, δηλαδή ως από τη μία πλευρά της σύμβασης, αλλά και ως στέλεχος κυβερνητικό από την άλλη μου πλευρά της σύμβασης που υπογράφεται. Δηλαδή προκυρήσετε, υπογράφετε γραπτής διαγωνισμούς. Εγώ λέω αυτό που πρέπει να γίνεται πάντα είναι να εφαρμόζονται πιστά και ευλαβικά όλοι οι κανονισμοί και όλες οι προδιαγραφές. Ποιος είναι αρμόδιος ακριβώς εκεί, ποιος είναι αρμόδιος, γιατί δεν υπάρχει έλλειμμα, ποιος είναι αρμόδιος να εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία η οποία είναι πλήρης, δεν είναι ελλιπής. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί αυτοί που αναλόγως στην περίπτωση και τι έχουμε στην διάθεσή μας. Πώς αισθάνεστε ως μελετητής? Εγώ θεωρώ ότι αισθάνομαι πρώτα απ' όλα τι να πω, ότι είναι σοκαριστικό ότι δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφούν. Ωραία, ως μελετητής επιστημονικά πώς αισθάνεστε που έχετε κάνει τόσες μελέτες που υπήρχε πλειάδα μελετών στο συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας ελιπέστατη. Εσείς δηλαδή σαν γραφείο με τέτοια έτσι οργάνωση. Πώς δέχεσαι σαν επιστήμονας, έτσι, γιατί αυτές οι μελέτες δεν γίνονται από γραφειάκια, δηλαδή από έναν άνθρωπο που του ξέφυγε κάτι ανθρώπινα, γίνονται από ομάδες, έτσι, γιατί είναι σοβαρές και είναι πολυπίκυλες οι μελέτες. Πώς αισθάνεστε εσείς, έχετε παραδώσει σαν γραφείο καμία μελέτη η οποία να έχει τόσες ελλείψεις ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί? Εγώ δεν ξέρω. Όχι, λέω εσείς, σαν μελετητής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, τι μελέτη έχετε? Θα πρέπει. Εντάξει, το ΒΟΑΚ είναι μια άλλη διαδικασία. Όχι, άλλο λέω. Είναι πλήρης. Αυτό το κομμάτι που δημιουργείται θεωρώ ότι είναι πλήρης. Ποιος το ελέγχει ότι είναι πλήρης? Οι αρμόδιες υπηρεσίες. Που το παραλαμβάνουν τη μελέτη, την αρχική. Οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Άρα, όταν παραλαμβάνετε μια μελέτη η οποία είναι ελιπέστατη και δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το 14. Δεν είναι μέγα πολιτικό θέμα έτσι ώστε αυτός που είναι διορισμένος με πολιτικά κριτήρια να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία? Η συγκεκριμένη μελέτη ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια. Ναι, λέω το 14. Όταν την παρέλαβε το 17... από την εμπειρία σας. Λέω ότι αυτή θα έπρεπε να έχει τελειώσει με όλες τις κακοδαιμονίες που υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο. Άλλο, έχετε κάνει μια μελέτη και είναι ελλιπής. Αυτός που την παραλαμβάνει και αυτός που τη συντάσσει πρέπει να υπάρχει. Άλλο αυτός που τη συντάσσει. Αυτός που τη συντάσσει μπορεί να βουλάει. Αυτός που την παραλαμβάνει για το δημόσιο δεν είναι υπεύθυνος. Και βεβαίως είναι υπεύθυνος. Άρα όταν την παραλαμβάνει και τη βρίσκει κατά την εφαρμογή της, γιατί δεν το κατάλαβε εκεί, από τους επιβλέποντες μηχανικούς ότι είναι ελλιπής, δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου να ενημερώσει την πολιτική προστασία
η οποία είστε εσείς, γιατί η πολιτική προστασία είναι τα διορισμένα πολιτικά μέλη του κάθε φορέα που είναι υπεύθυνος να υλοποιήσει τη μελέτη. Δεν έπρεπε τότε να υπάρχει μία διαδικασία έκπτωσης στο αρχικό στάδιο? Εγώ λέω ότι όταν μια μελέτη έχει προβλήματα και είναι ελλιπής, θα πρέπει όποιος φταίει να... Όχι όποιος φταίει. Ποιος φταίει? Δεν είναι φταίει αυτός που την παραλαμβάνει? Αν είναι αυτός που την παρέλαβε, βεβαίως. Ναι, αυτός που την παραλαμβάνει δεν πρέπει να ενημερώνει την πολιτική ηγεσία σταδιακά? Δεν είναι υποχρεωσή του? Το δημόσιο έχει διαδικασίες και έχει και συνέχεια. Δεν έχει να κάνει μια πολιτική ηγεσία ή οποιαδήποτε άλλη. Υπάρχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι διευθυντές, οι οποίοι έχει συνέχεια το δημόσιο. Ναι, αλλά από πού ελέγχονται αυτοί? Δεν ελέγχονται από τη μία. Ελέγχονται από μια αρχή. Αυτοί πρέπει, όποιος κάνει λάθη, θα πρέπει. Δηλαδή, οι διορισμένες διοικήσεις των φορέων των δημοσίων είναι αυτοφοράκηδες? Δηλαδή, σταματάει εκεί η διαδικασία της ενημέρωσης? Δεν έχουν την ηθική και νομική υποχρέωση να ενημερώσουν την πολιτική ηγεσία όταν κάτι δεν προχωρά? Βεβαίως. Δεν πρέπει να γίνεται? Γίνεται. Δεν είναι υποχρεωμένοι να γίνονται? Να ενημερώσουν τα κάτι προχωρά, βεβαίως. Και να ψαθούν να βρουν λύσεις. Άρα, όταν η πολιτική ηγεσία δεν αντιδρά με επίσημο τρόπο, είναι συνυπεύθυνη στην αδιαφορία αυτή? Η ηγεσία ενήργησε με πολύ επίσημο τρόπο και επιτάχυνε τις διαδικασίες. Μα έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ναι, ωραία, τελείωσα. Τι σημαίνει, επειδή έχω αντικείμενο ερωτήσεων, θα πρέπει να μου το στερήσετε αυτό? Ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει, απλώς καταλάβαμε και βγάλαμε τα συμπεράσματά μας ότι δεν είναι ρήμη της πολιτικής ηγεσίας καμία κακοδαιμονία. Κυρία Καραγιωργοπούλου, έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο σας, κύριε Μάρτυρα, ναι. Το μικρόφωνο έχει τον λόγο, έχει η κυρία Καραγιωργοπούλου Ελένη, για την πλεύση ελευθερίας. 15 λεπτά, κυρία Καραγιωργοπούλου. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτυρα, για να συντελεστεί ένα καλό ή ένα κακό, όπως εν προκειμένου το έγκλημα των Τεμπών, υπάρχει ανάγκη σύμπτωσης πολλών παραγόντων. Είναι πολυπαραγοντικό. Η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εκδήλωσή του είναι η διαχρονική, αδιάλειπτη, συνεχής υποβοήθησή του με πράξεις ή παραλήψεις. Δεν υπάρχει υπόθεση τύχης, γιατί μιλήσατε για ατυχίες. Το έγκλημα των Τεμπών ήταν καθαρή επιλογή. Ήταν μία εγκληματική επιλογή. Είπατε σε προηγούμενη συνάδελφο ότι τα έγγραφα καταγγελιών του πρώην Προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, του κυρίου Κατσιούλη, τα γνωρίζετε, το περιεχόμενό τους, αλλά δεν γνωρίζατε τον ίδιο, σωστά? Σωστά. Γιατί δεν επιδιώξατε να τον γνωρίσετε, αφού κατήγγειλε ότι θα συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων? Τι είναι, τι δεν κατάλαβα. Δεν σας φάνηκε αρκετά σοβαρό αυτό που κατήγγειλε στην επιστολή του για να σας... Πολύ σοβαρό. Και δεν σκεφτήκατε ποτέ να τον συναντήσετε? Όχι, έγινε επαφή και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μάλιστα αμέσως έγινε και διαδικασία. Έγινε επαφή με τον ίδιο τον κύριο Κατσιούλη? Είπατε ότι δεν τον γνωρίζετε. Όχι, εγώ δεν είπα για μένα. Όχι εγώ. Ποιος έκανε επαφή με τον κύριο Κατσιούλη? Ξέρω ότι έγιναν ενέργειες έτσι ώστε να διερευνηθεί αν αυτά τεχνικά που υπόθηκαν ισχύουν και μπορούν θα πρέπει να κάτι να γίνει, τέλος πάντων. Εσείς γιατί δεν επιδιώξατε από την πλευρά σας να τον συναντήσετε? Δεν τον επιδιώξα. Είστε κατηγορούμενος σήμερα? Έχετε ποινικές δίκες ανοιχτές για οικονομικά εγκλήματα ή άλλα εγκλήματα? Όχι, καμία. Κανένα του κοινού ποινικού δικαίου? Όχι, κανένα. Ακόμα και για τον μεγάλο περίπατο, για τον οποίο έχουν βρεθεί αρκετές παρατυπίες και χαίρομαι που γνωρίζω τον εμπνευστή του σήμερα, των ωραίων γλαστρών. Δεν είμαι εμπνευστής, αλλά δεν έχω και σχέση με τον μεγάλο περίπατο. Δεν έχετε σχέση με τον μεγάλο περίπατο? Όχι, από πού προκύπτει? Δεν έχετε σχέση με την ανάπλαση της ωραίας Αθήνας, του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη? Ναι, βεβαίως. Ο μεγάλος περίπατος δεν είναι ένα έργο της ανάπλασης? Όχι. Καμία σχέση?
Όχι, η ανάπλαση με το Μεγάλο Περίπατο. Αν θεωρείτε ότι μέρος του Μεγάλου Περίπατου είναι η Βασίλης Όλγας. Η Βασίλης Όλγας με τα διατηρητέα δεν είναι έργο. Ποια διατηρητέα? Τα αρχαία. Την ανάπλαση των διατηρητέων. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά... Την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων διατηρητέων. Δεν ήταν έργο της ανάπλασης Αθήνας ΑΕ? Δεν έχει γίνει καμιά αξιοποίηση κατά διατηρητέων. Δεν έχετε εισηγηθεί κάτι τέτοιο στην ανάπλαση? Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε στην άκρη. Μου απαντήσατε ότι δεν είστε κατηγορούμενος σήμερα για κάτι, σε κάθε περίπτωση. Και να συγγνώμη να με επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή. Δεν μίλησα ποτέ για ατυχίες εδώ. Εγώ είπα. Για ατυχίες μίλησατε πριν. Όχι, δεν ήταν καθόλου ατυχία το συμβάν αυτό. Είπατε όταν τηρούνται οι κανονισμοί, ακριβώς, ελαχιστοποιούνται οι ατυχίες. Άρα. Ελαχιστοποιούνται οι αστοχίες. Οι ατυχίες είπατε, κύριε Μάρτυρα, και έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Παρακαλώ, ανακαλέστε. Ανακαλώ τη λέξη ατυχία, δεν εννοούσα ατυχία. Εντάξει, εκ των παραδρομή μπορεί να υπόθηκε. Ότι ελαχιστοποιούνται οι αστοχίες και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Αυτό είπα. Δεν είναι θέμα τύχης. Η τήρηση των κανονισμών δεν επαφίονται στην τύχη. Πρέπει να εφαρμόζονται. Πείτε μας, πόσο γρήγορα ανέλαβε ο κύριος Βίνης μετά από εσάς, όταν παραιτηθήκατε από τη θέση σας, και πόσες φορές χρειάστηκε να τον δείτε για να του μιλήσετε για τις αρμοδιότητες που είχε αναλάβει? Ο κύριος Βίνης, όταν ήμουν πρόεδρος, ήταν διευθύνων σύμβουλος ήδη στην ΕΡΓΟΣΕ. Συνεπώς, έγινε πρόεδρος μετά από εσάς, πόσο έγινε γρήγορα. Και πρόεδρος, έγινε μετά. Και πρόεδρος και αυτό. Και χρειάστηκε και διευθύνων σύμβουλος. Okay. Οπότε οι μέρες που μεσολάβησαν ήταν πολύ λίγες και σε κάθε περίπτωση δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στη μετάβαση στη νέα του θέση. Δεν χρειάστηκε καιρός για να τον ενημερώσετε. Μα ήταν ενήμερος, ήταν πρόεδρο, ήταν και διευθύνων σύμβουλος. Επειδή ήταν διευθύνων σύμβουλος, λοιπόν, δεν χρειάστηκε να μεσολαβήσει τέτοιο διάστημα ενημέρωσης περί αρμοδιοτήτων. Πείτε μας από την εμπειρία σας στο διάστημα που βρεθήκατε στην ΕΡΓΟΣΕ, ποια ήταν η σχέση της ΕΡΓΟΣΕ με τη ΡΑΣ? Παρακολουθούσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ναι, τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ ικανοποιητικά? Υπήρχαν ανταλλαγές εγγράφων, υπήρχε στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων από τους αναδόκους? Ξέρω ότι με πρωτοβουλία της ΕΡΓΟΣΕ και σε μία εξ αυτών ήμουν και εγώ παρόν στη σύσκεψη, είχε γίνει μια συνάντηση και μια σύσκεψη έτσι ώστε να λυθούν κάποια θέματα που αφορούσαν στην πιστοποίηση και σε κάποιες παρατηρήσεις που ενδεχομένως είχε η ΡΑΣ, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ σε αυτές τις παρατηρήσεις. Συγγνώμη, της ΡΑΣ. Τέσσερις μέρες πριν το έγκλημα, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λάρισα δήλωνε σε συγκέντρωση ότι τα ελληνικά τρένα βρίσκονται στην πρώτη θέση, στο πρώτο βαγόνι της ευρωπαϊκής αμαξοστοιχίας. Πώς το αξιολογείτε αυτό ως δήλωση? Δεν θα αξιολογήσω τώρα τις δηλώσεις. Δεν θέλετε να αξιολογήσετε? Είναι ασφαλή τα τρένα σήμερα? Είναι ασφαλή. Ήταν και τότε? Ο ελληνικός σιδηρόδρομος και γενικότερα τα τρένα όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες είναι από τα ασφαλέστερα μέσα μετακίνησης. Κύριε Μάρτυρα, πριν από λίγη ώρα ερωτηθήκατε για το θέμα των απευθείων των αναθέσεων από την ΕΡΓΟΣΕ στην εταιρεία ΝΑΜΑ με την οποία έχετε σχέση. Δεν έχω σχέση, είχα σχέση το 19, ναι. Δηλώσατε στην κυρία Αποστολάκη ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της ΝΑΜΑ. Σωστά? Από όσο θυμάμαι, ναι, αλλά θα τις προσκομίσω τους άλλους. Δεν μπορείς να θυμάμαι να παίξω. Ναι. Εγώ έχω κάποια ενημέρωση ότι 9 Ιουλίου 2020, με υπογραφή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, έγινε απευθείας ανάθεση έργου στην εταιρεία ΝΑΜΑ, αυτή τη φορά από την ΕΡΓΟΣΕ. Σας λέει κάτι αυτό? Ή σας διαφεύγει? Ήταν από την εποχή ΕΡΓΟΣΕ που εσείς είσαστε πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ και παραμένατε και τότε διορισμένος. 9 Ιουλίου του 20. Θα το βρω, αλλά δεν νομίζω. Η ΕΡΓΟΣΕ τι σχέση έχει όμως? Γιατί την ΕΡΓΟΣΕ ήταν από το Υπουργό, δεν πρέπει να πω λίγο? Ο Υπουργός είπατε ότι ανέθεσε απευθείας. Υπάρχει εμπλοκή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και η ΕΡΓΟΣΕ ανέθεσε με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΝΑΜΑ συγκεκριμένο έργο. Εγώ δεν έχω βρει. Θα μας φέρετε όλες τις συμβάσεις, όλες τις αναθέσεις της ΕΡΓΟΣΕ στην εταιρεία ΝΑΜΑ? Στην ερώτηση που έγινε τότε έχει απαντηθεί και δεν βρέθηκε. Αλλά βεβαίως θα τις. Δεν έχω δει. Δεν υπάρχει κάτι με αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα εδώ. Γιατί τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, αλλά.
Το πόθεν έσχε σας έχει ερευνηθεί ποτέ από την ελληνική δικαιοσύνη? Ναι, τώρα με την διαδικασία αυτή που έγινε... Λόγω του εγκλήματος των Τεμπών, ναι, διερευνάτε, υπάρχει πόρισμα? Δεν ξέρω. Όχι ακόμα, είναι σε διαδικασία εξέλιξης? Δεν το ξέρω. Τι δεν ξέρετε? Ξέρω ότι μου ζητήσα κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο, τι έχει γίνει. Να ερευνάτε το πόθεν έσχες και να μην σας ενδιαφέρει να ξέρετε που βρίσκεται η διαδικασία, μου φαίνεται παράξενο, τουλάχιστον. Ναι, δεν ξέρω πώς μπορώ να το μάθω, αλλά δεν έχω, ίσως γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει και θέμα. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραγιωργοπούλου. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος... Ναι, να κάνω. Κύριε Κριτίδη, κατά την εξέτηση του μάρτυρα μετά από μένα, αναφέρεται ότι η ΕΔΕΛ είπε ότι άλλαξε την αρχιτεκτονική των μελετών. Επιμένετε? Έχετε μπροστά στο πόρισμα της ΕΔΕΛ? Σας είπα ότι αυτό που ξέρω, όσο μπορώ να ξέρω, ότι η ΕΔΕΛ, ένα από αυτά που είπε, είναι ότι υπάρχει θέμα με την αρχιτεκτονική των μελετών, ναι. Η ΕΔΕΛ το μόνο που είπε είναι ότι οι μελέτες πρέπει να υπογραφούν. Το είπε... θέμα ήταν με τον δανειοπάροχο. Εάν επιμείνετε σε αυτό που λέτε, λέτε ψέματα. Εγώ δεν λέω ψέματα. Είναι γραπτό από το ψέματα. Γιατί... Πάρτε το πόρισμα της ΕΔΕΛ και διορθώστε παρακαλώ αυτό που είπα. Αν με κάνω λάθος, το παρατηρήσω. Αλλά εγώ λέω ότι έχω σημειώσει. Δεν λέω ότι... Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Φλόρε, έχετε το λόγο για 15 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτης, αναλάβατε πρόεδρος στην ΕΡΓΟΣΕ μετά από μια πολύ σημαντική καταστροφή που είχε γίνει στο τμήμα εκεί, στο κομμάτι της λεδιήγησης, στη θέση Ζάχαρη. Καταλαβαίνετε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου αυτό. Ποια ήταν η αντίδρασή σας? Αυτό έγινε τον Ιούλιο του 19, εγώ ανέλαβα τον Οκτώβριο του 20, αλλά υπήρχε ένα θέμα. Εκεί αυτό αφορούσε καθαρά στον ΟΣΕ. Ναι, καθαρά στον ΟΣΕ. Εσείς σαν ΕΡΓΟΣΕ τι κάνατε? Δεν ήταν αρμοδιότητα της ΕΡΓΟΣΕ, τι μπορούσε να κάνει? Δεν σας νοιάζει καν? Δεν είπα αυτό. Αυτό μου λέτε. Δεν είναι αρμοδιότητα, άρα δεν ασχολούμαι καν. Θα παίξουμε με τις λέξεις? Όχι. Εκτίμηση κινδύνου και ανάλυση ασφάλειας έγινε ποτέ? Μόνο που δεν είσαι υπεύθυνος πείνας. Εκτίμηση κινδύνου και ανάλυση ασφάλειας έγινε ποτέ? Τι εννοείτε? Δεν ξέρετε τι σημαίνει όταν κάνω εκτίμηση κινδύνου και αναλύω και κάνω ανάλυση ασφάλειας? Ναι, για ποιο πράγμα γενικότερα εννοείτε, για τι πράγμα εννοείτε? Γενικά για τα έργα. Εκτίμηση κινδύνου αναφορικά με τι, με τον έργο εννοείτε? Θα σας βάλω τη σύμβαση την 717 για παράδειγμα. Στην εκτέλεσή της. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Το risk management, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λέτε. Δεν ξέρετε τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου και ανάλυση ασφάλειας? Όχι, δεν το ξέρω. Να πω ότι δεν το περίμενα, δεν θα το πω. Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής έγινε ποτέ? Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι σημαίνει ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής? Δεν ξέρω, αν πείτε θα σας απαντήσω. Αναβάθμιση του εξοπλισμού και της τεχνολογίας, για παράδειγμα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ώστε να είναι σύγχρονα και ανθεκτικά σε πιθανές μελλοντικές καταστροφές, έγινε ποτέ? Έγινε, αυτό εκτελούταν, αυτό που προέβλεπε η σύμβαση 717. Τι προέβλεπε? Την ανάταξη του... Δηλαδή? Την ανάταξη της τηλεδιοίκησης και της σήμανσης... αυτό το διαβάζω κι εγώ, εσείς θέλω να μου πείτε. Και εγώ αυτό που σας λέω ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι και ειδικός, δεν είμαι ηλεκτρολόγος να σας πω ακριβώς λεπτομέρειες για ένα θέμα ηλεκτρολογικό. Αυτό όμως αφορά. Ήσασταν πρόεδρος των ΕΡΓΟΣΕ. Ήταν ανάταξη συστημάτων σηματοδότησης σε 52 σταθμούς, αναβάθμιση λειτουργιών για αύξηση της ασφάλειας, εγκατάσταση νέων καλωδίων σηματοδότησης, δημιουργία δικτύου οπτικών ινών και εγκατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς. Αυτή ήταν η σύμβαση 717-14. Κάει και ένα σταθμός. Ξαναεπανέρχομαι. Και δεν κάνατε ανάλυση κινδύνου μετά. Πάλι ευθύνη του ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ έπρεπε να το κάνει. Για το κάψιμο του σταθμού καίγεται ένα σταθμός. Πώς κάει και ο σταθμός? Το γνωρίζετε? Όχι, δεν το γνωρίζω. Από ό,τι έμαθα... Ασχοληθήκατε ποτέ να δείτε γιατί κάει και ο σταθμός? Ο ΕΡΓΟΣΕ και εγώ προσωπικά για ποιο λόγο να ασχοληθώ? Γιατί να ασχοληθείτε?
όσοι έπρεπε και να ασχοληθεί και να το επιβλέψει και να το διορθώσει ή να το επιδιορθώσει. Αφού λέτε εργοσέ, ο ανάδοχος της σύμβασης 717 ποιος ήτανε? Ήταν η κοινοπραξία Τομία ΒΤΕ και Alstom Transport SA. Πολύ ωραία. Συμμορφώθηκε με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 255-156 από 12/1/2015 έγγραφο της Εργοσέ, δικό σας έγγραφο, ότι οι μελέτες που δεν έγιναν δεκτές και θα επανυποβληθούν θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεκμηριωμένα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του μελετητή σε μελέτες συστημάτων σηματοδότησης τύπου RRI. Και ότι οι υποβολές μελετών θα φέρουν υποχρεωτικά στην Κυψέλη έγκριση την υπογραφή του παρόχου και της ειδικής εμπειρίας της κοινοπραξίας, καθώς και τη σφραγίδα θεώρησης με την υπογραφή της κοινοπραξίας. Το 2015 δεν ήμουν στην Εργοσέ. Δεν σας είπα αυτό. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Άρα δεν μπορώ να σας το έγγραφο της Εργοσέ ήταν από το 2015 και προέβλεπε κάποια συγκεκριμένα στάνταρ για να γίνει μια νέα υπογραφή της σύμβασης. Επί θητεία σας υπογράφηκε μια συμπληρωματική της 717. Όχι, παράταση. Μου δεν υπογράφηκε, αλλά τέλος πάντων. Πότε δεν υπογράφηκε? Γνωρίζετε πότε υπογράφηκε η παράταση? Η συμπληρωματική ή η παράταση? Η παράταση πότε υπογράφηκε? Ούτε επί θητείας μου υπογράφηκε η παράταση. Ούτε επί θητείας πότε ήσασταν στον Εργοσέ? Από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Ιούλιο του 20. 6 Μαρτίου του 20 υπογράφηκε η παράταση. Η παράταση εννοείται με την απόφαση του Υπουργού. Αυτό εννοείται, όχι ως απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Μάρτερ, θα παίζουμε με τις λέξεις? Όχι, καμία λέξη δεν παίζω. Μην παίζετε ούτε με την επιτροπή μας. Ούτε με τις λέξεις, ούτε με την επιτροπή μας. Ήρθατε εδώ πέρα να δώσετε φως σε μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση που έχουν πεθάνει 57 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 180. Σεβαστείτε αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάρτερ, ευχαριστώ. Ακούστε, κύριε Φλόρε. Υποβάλλετε ερωτήσεις στον μάρτυρα. Και ο μάρτυρας απαντάει όπως εκείνος κρίνει και νομίζει. Δεν απαντάει. Είναι δικαίωμά του. Κρίνετε γι' αυτό. Ναι. Παρακαλώ, προχωρήστε. Δεν μπορεί να υποτιμάει την νομοσύνη μας ο μάρτυρας. Δεν μπορεί να υποτιμάει την νομοσύνη μας. Έχουμε μισοδράμι μυαλό. Παπαδάκη, κρίνετε. Δεν προσβάλλουμε κανέναν. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους πάντες. Τους ακούμε με προσοχή. Κρίνετε. Εάν λέει ψέματα, κάντε μήνυση ή η αρμόδιοι να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Απαντάει, δεν ξέρω, θα το σεβαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω ένα μέρος της δήλωσής σας όταν αναλάβατε αυτή τη θέση. Αρχικά ευχαριστείτε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ευχαριστείτε τον κύριο Καραμανλή για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό σας με την πρότασή τους. Είπατε πριν ότι απλώς σας επέλεξε ο κύριος Καραμανλής. Πώς σας επέλεξε? Είπατε απλώς με επέλεξε, δηλαδή. Ξύπνησε μια μέρα και είδε μπροστά στον ύπνο του Ακριτίδης πάνω, του το είπαν στον καφέ, του το ρίξαν στα χαρτιά. Πώς? Θεωρώ, βλέποντας το βιογραφικό μου, και ότι είχα κάνει τότε. Η διαδικασία ποια ήταν? Βρήκε απλά έτσι τυχαία το βιογραφικό σας? Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρετε? Όχι. Απλά σας πήραν ένα τηλέφωνο μια μέρα και σας είπαν να αναλαμβάνετε στον Εργοσέ. Καλά, δεν έγινε έτσι. Έγινε μια συνάντηση. Αυτό ρωτάω. Πώς έγινε? Έγινε μια συνάντηση που είπαν αυτό το πράγμα. Ποιοι συνάντησαν? Με τον κύριο Καναμαλή. Είδα ότι ανταποκρίνομαι σε αυτά και ανταποκρίνονται και εγώ σε αυτά που θέλει ο ίδιος και έγινε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνετε, ούτε εσείς θέλετε να μας πείτε. Μέσα σε δεν έγινε σίγουρα. Είπατε ότι γνωρίζατε τις αρμοδιότητες του κυρίου Κατσιούλη. Είπα ότι γνωρίζω ότι υπήρχε ο κ. Κατσιούλης, αρμοδιότητες που είχε εκείνο το διάστημα, ναι. Ποιες ήταν αυτές? Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της Σύμβασης της ΣΥΕΣ του 2005. Δηλαδή, ήσασταν πρόεδρος και διαβάζετε αυτό το πράγμα μπροστά σας. Τι έχετε, αυτόν τον άνθρωπο? Έκανε τον έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της σύμβασης που αυτή καθόταν πάνω. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αυτός ο έλεγχος, δηλαδή τι κάνει αυτό, σαν πρόεδρος δεν έπρεπε να το γνωρίζετε? Έλεγχε άνω αυτά που. Δεν γνωρίζετε, αφήστε το. Είσαστε τώρα στην ανάπλαση? Είμαι ακόμη στην ανάπλαση Αθήνα ΣΕΛΦΕΠΣ. Από πότε? Από τις 20 Αυγούστου του 2020. Άρα μετά την παρέτηση από τη θέση του Διευθύνοντα του Πρόεδρου στην Εργοσέ. Σωστά. Πρόεδρου, μάλιστα. Η ανάπλαση έτρεξε το ένα μέρος μάλλον του project του Μεγάλου Περιγέλου. Εδώ πέρα, του περιπάτου, συγγνώμη. Έχει και την ανάπλαση της Λεωφόρου και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό? Όχι. 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 Είστε σίγουρος, έχει τορκιστεί, ξαναρωτάω? Όχι, είπα. Όχι. Το μόνο έργο που εκτελεί ανάπλαση στο γήπεδο αυτό που θα γίνει,
το νέο γήπεδο Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την, ένα κομμάτι καθαρισμού και συμπίκνωση του εδάφους όπου θα θεμελιωθεί το. Γιατί δεν το απαντάτε αυτό από την αρχή? Το γήπεδο του ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού δεν έχει το project. Ενίσχυση του εδάφους κάνει για να γίνει θεμελίωση. Ενίσχυση του εδάφους. Όσο ήσασταν στην Εργοσέ, η σύμβαση της 7-17 έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Ξεκίνησε με την παράταση που δόθηκε το Μάρτιο ουσιαστικά μια άλλη υλοποίησή της. Σε τι πρόοδο έφτασε? Εννοείται τώρα, σήμερα, όταν, όσο ήμουν εγώ. Όσο ήσασταν. Όσο ήμουν εγώ, αυτό που έγινε γίνανε όλες οι πρόδρομες και όλες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να επανακινηθεί η σύμβαση. Δηλαδή. Και να ολοκληρωθεί. Έγινε, λήφθησαν υπόψη όλες αυτές οι αποφάσεις της ΕΔΕΛ. Δεν θέλω γενικά λόγια. Θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, να βοηθήσετε και την Επιτροπή μας. Αυτό θέλουμε. Εσωματώθηκαν όλα αυτά και ελέγχθηκαν ότι όντως είχαν εσωματωθεί παρατηρήσεις στην πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Ποιες παρατηρήσεις? Της ΕΔΕΛ. Τις έχουμε εδώ πέρα μαζί? Δεν τις έχω εδώ, αλλά είναι για ένα κοινοποιήσιμο όργανο. Έγραφε που μπορεί να την εργοσέ. Αυτό θέλω, να έχουμε στοιχεία θέλουμε. Αφενός, αφετέρου δεν στάλθηκε ξανά για επανέλεγχο η συμπληρωματική σύμβαση, έτσι ώστε να είναι έτοιμη. Και τότε προέκυψε και η επιστολή από τον κύριο Κατσούλη. Γίνανε όλες οι πρόδρομες εργασίες σε χρόνο, εγώ θεωρώ, πάρα πολύ γρήγορα. Σύντομο, έτσι ώστε να γίνει επανακίνηση τη σύμβαση. Μια σύμβαση που έπρεπε να έχει τελειώσει πόσο διάστημα έδινε? Η παράταση τι διάστημα έδινε? Η παράταση δεν δόθηκε καμία από την. Γνωρίζετε για ποια παράταση μιλάω, κύριε Μάρτυρα? Μιλάτε για την παράταση που δόθηκε από το. Νομίζω ότι για 6 μήνες, δεν τη θυμάμαι απ' έξω την παράταση, αλλά μπορώ να το βρούμε, δεν τη θυμάμαι. Με το αίτημα από την απόφαση του Υπουργού εννοείται, δεν τη θυμάμαι πόσο ήταν. Τα τρένα είναι ασφαλή για την κυκλοφορία? Είπα ότι όταν εφαρμόζονται οι κανονισμοί κίνησης, τα τρένα είναι ασφαλή. Με βλάβη, ό,τι εφαρμόζονται είναι ασφαλή. Αυτό ξέρετε να το πείτε. Όλα τα άλλα που ρωτάμε όμως δεν ξέρετε να τα πείτε. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, τον λόγο έχουν ζητήσει ο κύριος Αυλονίτης. Για 5 λεπτά, κύριε Αυλονίτη, και ο κύριος Φωτήλας. Κύριε Μάρτης, από ό,τι κατάλαβα, η Εργοσέ είναι κύριος του έργου, εργοδότης, προϊσταμένη αρχή, εποπτεύει δηλαδή το έργο, είναι διευθύνουσα υπηρεσία, αφού έχει την τεχνική υπηρεσία και έχει και τεχνικό συμβούλιο. Όλα τα έχει. Όπως γίνεται στο δημόσιο. Σας τα έχει δώσει όλα ο νόμος. Μάλιστα, ο κύριος Σπίρτης, σε μια ιδιωτική συζήτηση που είχα, χρησιμοποίησε τη λέξη καπετανάτο, όχι εδώ. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Έχω μπροστά μου το πόρισμα των τριών που όρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Είπατε δε προηγουμένως ότι για την καταστροφή λόγω πυρκαγιάς της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα υπεύθυνος είναι ο ΣΕ. Διαβάζω λοιπόν από το τεύχος δημοπράτησης 1 της σύμβασης 7-17 τις εξής φράσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του τεύχους τεχνικής περιγραφής των τευχών δημοπράτησής του, στόχος είναι η αποκατάσταση, ανάταξη των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ώστε να επανέλθουν στη καλή λειτουργική τους κατάσταση με την προσθήκη και νέων δυνατοτήτων και λειτουργιών. Με τον όρο αποκατάσταση νοούνται οι κάθε φύσης εργασίες οι οποίες απαιτούνται ώστε το σύστημα σηματοδότησης κάθε σταθμού από τα πιο πάνω τμήματα, συμπεριλαμβάνει και τη Λάρισα, να είναι πλήρως λειτουργικό και να υλοποιεί τους χειρισμούς και τις λειτουργίες του πίνακα διαδρομών του. Η ερώτηση. Έχετε όλες τις αρμοδιότητες στα χέρια σας. Πληροφορήστε και μάλιστα αντιλαμβάνομαι ως μέλος της διοίκησης ότι κάποια στιγμή θα συζητήσετε ότι κάηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας. Δεν μπορούσατε τις εταιρείες, την κοινοπραξία που εκτελούσε το έργο να δώσετε εντολή σε αυτό το σύστημα που ούτως ή άλλως θα παρέμβαινε να αποκαταστήσει τις όποιες βλάβες και σε κάθε περίπτωση αν ήταν κάποια χρήματα επιπλέον από το αποθεματικό του έργου να την πληρώνατε ή να ζητούσετε ένα πρόσθετο οικονομικό βοήθημα από τον ΟΣΕ ή από το ίδιο το Υπουργείο να αποκαταστήσει τη βλάβη. Πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα.
Σε σχετική ερώτηση απαντήσετε ότι τώρα είναι ασφαλής η σιδηρόδρομη της πατρίδας μας. Τότε, είστε και συγκοινωνιολόγος, τότε που έγινε το έγκλημα ήταν ασφαλής ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, έτσι ώστε ο προϊστάμενός σας, ο πολιτικός, ο κ. Καραμαλής, να λέει μέσα στη Βουλή ότι είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Και το τρίτο ερώτημα θέλω να μου πείτε επίσης σαν συγκοινωνιολόγος, γιατί γι' αυτό σας προσλάβανε. Ο κεντρικός σταθμός της Λάρισας, ή μάλλον ο σταθμός της Λάρισας, είναι κεντρικός σταθμός που πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή όλων όσων ανακατεύονται, εν πάση περιπτώσει έχουν αρμοδιότητα να επιλαμβάνονται της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Και η τελευταία μου ερώτηση. Η Τρενοσέ, τελειώνω με αυτή την ερώτηση. Τελειώνω. Η Τρενοσέ, η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια των αμαξοστοιχειών, σας είχε ενοχλήσει για το σταθμό της Λαρίσης εσάς ως κύριο του έργου? Ο κύριος Καραμαλής σας είχε ενοχλήσει, σας είχε ζητήσει να αποκαταστήσετε το έργο που καταστράφηκε στην περιοχή της Λάρισας? Λοιπόν, αναφορικά με το έργο που καταστράφηκε στην περιοχή της Λάρισας, είχε γίνει τον Ιούλιο του 2019. Θα μπορούσε τότε να έχει γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες που λέτε. Δεν ξέρω αν ήταν εφικτό, δεν είχε γίνει ποτέ αυτό. Ήταν αρμοδιότητα του ΟΣΕ. Η νέα σήμανση προέβλεπε μάλιστα και σε άλλο κτίριο και άλλη κατασκευή του κέντρου διοίκησης. Οπότε δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Σας ρώτησα για εσάς, Εργοσέ. Ναι, αυτό λέω. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, ούτε υπήρχε αυτό. Δεν είχε γίνει ποτέ αυτό που λέτε πάντως. Το δεύτερο, όσον αφορά το όταν είναι ασφαλής, είπα προηγουμένως ότι είναι ασφαλής οι σιδηρόδρομοι και πριν και τώρα, όταν τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια οι κανονισμοί κυκλοφορίας και κίνησης. Τότε είναι ασφαλής. Όταν παρεκκλίνουμε, τότε έχουμε προβλήματα. Και δεν είπα προηγουμένως, ότι διορθώνω, γιατί δεν ξέρω, ακούστηκε η λέξη. Ποτέ δεν είπατε ατυχία. Δεν θεωρώ ότι είναι ατυχία. Εντάξει, κάνα λάθος στην αντιρρήμη του λόγου, το πήρα πίσω ούτως ή άλλως. Το ανερό δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή το είπα ότι ισχύει, δεν ισχύει. Δεν είναι και στη λογική μου ποτέ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εφαρμόζονται. Όσο αυτά εφαρμόζονται, όλοι οι σιδηρόδρομοι, όλα τα έργα παντού είναι ασφαλή και μπορούν να κινούνται και είναι κακό να προσπαθούμε. Είναι ένα μέσο στο οποίο η Ελλάδα ήταν κάποτε πρωτοπόρος, υποβαθμίστηκε τρομερά και τώρα που ξεκίνησε να επαναδραστηριοποιείται, είχαμε αυτά τα τραγικά, μα τελείως τραγικά πράγματα που δεν χωράει ανθρώπινος νους. Όσον αφορά για την Τρενοσέ, μου είπατε προηγουμένως για το... Δεν ξέρω να έχει γίνει καμία επαφή αναφορικά με την Τρενοσέ στα θέματα αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή ο εργολάβος, η κοινοπραξία ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε, δεν οχλήθηκε καλύτερα για να επισκευάσει, να ανατάξει το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας. Κανένας δεν είχε διαφερθεί. Από όσα γνωρίζω εγώ από πλευράς Εργοσέ, δεν το ξέρω να έχει γίνει αυτό. Αυτά που γνωρίζω, σας λέω. Ό,τι δεν γνωρίζω δεν μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Κύριε Αυλονίτη, το λόγο έχει ο κύριος Φωτήλας για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, για να είμαι ειλικρινής, η αλήθεια είναι ότι δεν μας φανήκατε ιδιαίτερα χρήσιμος. Όμως, ας δούμε ένα πράγμα που θέλω. Ρωτηθήκατε και από τον κύριο Φλόρο και από τον κύριο, τον τελευταίο συνάδελφο, από τον κύριο Αυλονίτη, ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ εύλογο. Σε σχετικά με το σταθμό τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη, και είπατε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι, είναι αρμόδιος ο ΟΣΕ. Το ερώτημα που οποίο είναι εύλογο είναι ότι εμείς ξέρουμε ότι σε σχέση με τη συγκρότηση, την εφαρμογή, την αναδιάταξη σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση, τα έργα αφορούν την ΕργοΣΕ. Βέβαια, αυτό, για να σας βοηθήσω, η απάντηση είναι ότι αυτό γίνεται μέχρι να παραδοθεί το έργο. Όταν παραδοθεί το έργο πλέον πλήρως, μετά ανήκει στον ΟΣΕ η συντήρησή του. Έτσι. Ορθώς, έτσι, αυτό. Ναι, όμως η αλήθεια είναι ότι έμεσα εσείς έχετε να κάνετε και κάνατε, φέρατε αποτελέσματα στην τηλεδιοίκηση της Ζάχαρης. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχουν κατατεθεί, έχουμε τα έγγραφα, εάν η εφαρμογή και οι εργασίες της 7-17 κατά τη διάρκεια των χρόνων 16, 17, 18, 19 μέχρι την πυρκαγιά της Λάρισας έθιξαν κατά περιόδους τη λειτουργία
της τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη. Δηλαδή, αν εξαιτίας των εργασιών αυτά τα χρόνια από το 2016 μέχρι το 2019 είχαν οι παρεμβάσεις των έργων, είχαν να κάνουν και με τη μη λειτουργία της Ζάχαρης σε πολλά σημεία. Ισχύει αυτό? Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε. Απλώς αυτό που έχω να πω είναι ότι ξέρω ότι η πυρκαγιά γίνεται το 19. Μέχρι το 19, ξαναλέω. Το 19, το 16, το 17, το 18. Θεωρητικά, η Ζάχαρη, θεωρητικά, τα έργα της Εργοσέ σε σχέση με την 7-17 επηρέασαν τη λειτουργία του σταθμού της Ζάχαρης. Αφορώ σε ένα καινούριο κέντρο διαχείρισης ελέγχου στη Λάρισα, στη Ζάχαρη. Όπως αυτό που παραδόθηκε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Να επηρέασαν, για ποιο λόγο να επηρέασαν τη λειτουργία της? Έχουμε συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή και λένε ότι το 17, το 18, το 16 εξαιτίας των εργασιών εκείνο το κομμάτι δεν θα λειτουργεί. Άρα δεν θα φαίνεται από την τηλεδιοίκηση της Ζάχαρης. Γιατί γίνονται έργα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις που γίνονται έργα, αυτό που είπα και πριν από λίγο, υπάρχουν διακοπές και σε κινήσεις και σε. Και σε λειτουργία. Αυτό είναι σε κάποιο. Άρα λοιπόν τα έργα της Εργοσέ εμπλέκονται με την λειτουργία της τηλεδιοίκησης της Ζάχαρη. Όχι άμεσα, αλλά έμεσα εμπλέκονται σαφώς. Εμπλέκονται με όλα τα έργα και με την κίνηση και των τρένων. Δεν πάνε να πει ότι δεν εμπλέκονται, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Άρα αφού δεν ξέρατε αυτό το βασικό, δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω αν ξέρετε πριν την πυρκαγιά στη Ζάχαρη ποιους σταθμούς έβλεπε αυτή η... Δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε σας λίγο, κύριε Φωτήλα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Πάνας για 5 λεπτά. Κύριε Μάρτης, δυστυχώς δεν πήραμε κάποιες ιδιαίτερες απαντήσεις. Έτσι κι εγώ θα είμαι σύντομος. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε ποιος είναι ο πραγματογνώμονας ο οποίος είχε διοριστεί για να παρακολουθεί τη διαδικασία εκτέλεσης της 7-17 που αναφέρει ο κύριος Κατσούλης στην επιστολή παρέστησής του. Από το τεχνικό επιμελητήριο εννοείται. Ναι. Το ξέρω, τον σας πω το όνομά του δηλαδή. Ο κύριος Ιωάννης Βαλαβάνης. Έχουμε και κάποιες επιστολές, κάποια έγγραφα. Ο πραγματογνώμονας ορίστηκε τον 10ο του 20, δεν ήμουν συνεργός, αλλά είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει επιστολή και από το τεχνικό επιμελητήριο. Και... Αν υπάρχει κάτι, μπορείτε να μας τα αφήσετε στα πρακτικά. Γιατί το όνομα δεν το είπα εγώ. Εμείς επιζητούμε οτιδήποτε υπάρχει να υπάρχει στα το πρακτικά. Το έχει σίγουρα η Εργοσέ δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάνα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κομνινάκα για 5 λεπτά. Μία μόνο ερώτηση διευκρινιστική θέλω να κάνω. Μου γεννήθηκε από την κατάθεση του μάρτυρα. Προηγούμενος μάρτυρας που είχε καταθέσει από τη μεριά του ΟΣΕ αναφέρθηκε στο θέμα της Ζάχαρης, τέλος πάντων, ότι τότε μετά την πυρκαγιά είχαν προχωρήσει υποτίθεται στην ανακατασκευή του κτίριου και ότι η Εργοσέ ήταν αρμόδιος για να φτιάξει τα συστήματα τηλεδιοίκησης, όπως βέβαια ήταν αναμενόμενο γιατί εντάσσεται σε όλο το κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Δεν είναι έτσι? Ναι, το καινούριο σύστημα τηλεδιοίκησης ήταν υπεύθυνη και αρμόδια η Εργοσέ να το φτιάξει όπως και το φτιάξει. Το καινούριο σύστημα τηλεδιοίκησης, καινούριο κτίριο και σε άλλο χώρο. Δεν περιλάμβανε αυτό το σταθμό της... Όχι, στον ίδιο στο σταθμό αυτόν, αλλά ήταν νέο σύστημα διοίκησης, σύγχρονο, αυτό που το έχετε δει κιόλας. Είναι ένα σύστημα διοίκησης αντάξιο των δυνατοτήτων που πρέπει να έχει ο σιδηρόδρομος. Και έγινε πότε αυτό, πότε παραδόθηκε αυτό? Από όσο γνωρίζω πρέπει να έγινε το 23, αλλά δεν ξέρω ακριβώς το χρονικό διάστημα. Πότε... Άρα και σε προηγούμενη φάση... το να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση του τμήματος αυτού ήταν ευθύνη της Εργοσέ, αλλά στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω καλά, για να μην υπάρχει σύγχυση. Δεν επισκευαζόταν γιατί ήταν όλο το υπόλοιπο δίκτυο της τηλεδιοίκησης, μάλλον το κάνω έτσι, όλο το υπόλοιπο δίκτυο τηλεδιοίκησης πριν και μετά τη Ζάχαρη λειτουργούσε. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι το κομμάτι αυτό το που επήλθε καταστροφή από την πυρκαγιά, ήταν αποκλειστικά ευθύνη της ΟΣΕ να το επισκευάσει. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε την κατασκευή ενός νέου κέντρου
τηλεδιοίκησης όπως ένα σύγχρονο κέντρο όπως αυτή που, αυτό που παραδόθηκε το 23. Αυτό είπα. Μάλιστα. Υπήρχε πριν στη Ζάχαρη λειτουργία τηλεδιοίκησης με την έννοια να μπορεί να παρεμβαίνει κιόλας κάποιος από το κέντρο της τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη. Υπήρχε το που λειτουργούσε ως και την πυρκαγιά όσο μπορούσε να λειτουργεί, γιατί όλες υπήρχαν αυτές τις διακοπές που είπατε προηγουμένως, αλλά αυτές τις διακοπές είχαν να κάνουν κατασκευαστικές, ήταν τις ανάγκες της κατασκευής του έργου. Όχι, ξαναλειτουργήσε, δεν κόπηκε για πάντα, αυτό εννοώ. Υπήρχαν διακοπές σε όλα τα σημεία, υπάρχουν διακοπές προσωρινές. Είχε διακοπή. Ακριβώς, έβλεπε αυτό. Μην σας τα βγάζω με το τσικί, ή α, συγγνώμη, εντάξει. Συγγνώμη. Εντάξει, αυτό ήθελα να διευκρινίσετε. Ναι, από το 18 έβλεπε ένα σταθμό, όπως το λέτε. Ναι. Γιατί είπατε ότι δεν είχατε ευθύνη εσείς για την επισκευή της Ζάχαρης, αλλά στην πραγματικότητα. Όχι, δεν υπήρχε. Ήταν στη γενικότερη ευθύνη που είχε εργοσία να ολοκληρώσει την 717 που δεν την ολοκλήρωσε. Αυτό είναι. Όχι, όχι, δεν είχε ευθύνη για τον παλιό σταθμό, είχε ευθύνη για την κατασκευή του νέου. Πώς και έγινε. Ναι. Ναι, αυτό έχετε δίκιο τώρα. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Κομινάκα. Κύριε Μάρτυρα, κύριε Κριτίδη, εννοείται ότι ευχαριστούμε και εσάς για την έλευσή σας σήμερα εδώ και για την κατάθεσή σας. Θα κληθείτε από την γραμματέα για να υπογράψετε τα πρακτικά τις επόμενες μέρες. Ό,τι έγγραφα σας ζήτησαν οι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ να τα προσκομίσετε το συντομότερο δυνατό. Όσα εννοείται ότι είναι στη διάθεσή σας ή έχετε πρόσβαση σε αυτά. Τα υπόλοιπα θα ζητηθούν από τη γραμματεία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια τρίλεπτη διακοπή για να έρθει ο επόμενος μάρτυρας.